Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Θα περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ σήμερα. Ο Γιάννης Κυλιτίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σε όλα τα υπόλοιπα τα σκηνοθετικά. Ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι στον πάγκο, μιας και ξημερώνει 22 Ιουλίου. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να περάσουμε ήσυχα τη μέρα μας, το δύο ώρο μας, καθώς δεν είναι ανάγκη να συγχυζόμαστε, να έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί σας, όπως κάνει αυτός ο ανισόρροπος, ο κόκκινος, που τσακώνεται το μεσημέρι με τους ακουρατές τους, κλείνει κτλ. Τέλος πάντων, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος μέσα στον Ιούλιο, προς τα τέλη του Ιούλιου και μέχρι την άδειά μου, κατεβάζω τις ταχύτητες, τις 6.500 στροφές με πέμπτη ταχύτητα, πάω στις 2.200, κατεβαίνουν τα λάδια, η μηχανή λειτουργεί έτσι πιο σιγά. Δεν είναι ανάγκη τώρα να καθόμαστε και να σαχλαμαρίζουμε και να μέσα σε αυτό το μήνα που θα είναι και θερμός από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες. Τώρα είχε ένα αεράκι δηλαδή και τα λοιπά. Για καθόμαστε τώρα να μαλώνουμε τώρα και να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθήσαμε σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά τι συμπέρασμα να βγάλεις όταν ας πούμε λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι κρύφτηκε ο Ίβιτς, έπαιξε κρυφτό. Και τι ήταν κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Και κακώς είδαμε το μάτς να πούμε, γιατί αυτός ήθελε να κρύψει τη μεγάλη ποιότητα του ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ και έκανε μια έξυπνη κίνηση τακτικής και στρατηγικής και σου λέει ο Ίβιτς, προκειμένου να δουν ότι η ομάδα μου είναι σε εκπληκτική φόρμα, έχει ταχύτητα, έχει γενική αντοχή, έχει ανοιχτά τις κλειστά τις γραμμές της, έχει μια τετράδα της άμυνας που αποτελείται από 4 παίκτες εκπληκτικούς, χαφ τρομερούς, οι πλαϊνοί ξέρω εγώ μπορεί να ξεχάσουν το ΜΑΚ στο πιτς φιτίλι, ήρθε ο Τζαλμάλ και γιατί να τον δείξω σου λέει. Έτσι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ απόλυτα ότι ο Ίβιτς είναι πάρα πολύ ευφύης, γιατί οι Σέρβοι είναι πονηροί άνθρωποι. Σου λέει γιατί τώρα ήρθε και ο κατάσκοπος ας πούμε της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, του Άγιαξ, κάθισε εκεί στα επίσημα κτλ. Σου λέει γιατί να δείξω ρε φίλε τα χαρτιά μου, γιατί να δείξω την ικανότητά μου. Και είπε στους παίκτες, παιδιά, χαλαρά. Μην ντρελαίνεστε και τα λοιπά. Βέβαια, είναι μερικοί, κανένα δυο-τρεις, ας πούμε, οι οποίοι, ας πούμε, ο Κίτσιου. Τον Κίτσιου δεν τον είπε. Και ο Κίτσιου έβαλε την μπάλα κάτω, έκανε τις κούρσες του, έκανε τις εφόδους του, είχε ταχυδυναμικότητα μεγάλη και τα λοιπά. Και λέω, μα είναι ηλίθιος αυτός ο Κίτσιου. Χαζός είναι, δεν του έχει πει ένας. Τι πας να δείξεις ρε ηλίθιε. Χαζός είσαι. Μα τόσο βλάκας είσαι. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι περπατάνε, κάνουν. Δηλαδή, ολόκληρο Τζαλμάλ απέναντι στον Βασιλείου. Άκου Βασιλείου. Βασιλείου, μπακ από την Κύπρο τώρα. Πω να κάνω χωριό τη Κύπρου, ξέρω εγώ. Και ο άλλο, ο Στυλιανού, δεξί μπακ. Το Ροντρίγκε είχε. Δηλαδή, άμα ήθελε ο Ροντρίγκε, δεν έκανε γιογιό τον Στυλιανού. Άμα δεν ήθελε ο Τζαλμάλ, δεν έκανε γιογιό τον Βασιλείου. Ρε τρελαθήκατε να πούμε. Ένα σέντερ μπακ Αγγελή είχε και ένα Βίντσιου. Τώρα ολόκληρο κουλούρη, ο οποίο είχε πρώτο σκόρερ των φιλικών του ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρερ των φιλικών του ΠΑΟΚ. Δεν θα κρυβότανε. Έκρυψε και τον Γκλάους. Σου λέει, άμα μπει ο Γκλάους και αρχίσουν και κάνουν μπουκε ο Ροντρίγκε με τον Τζαλμάλ. Και ο Πέλκα, ο οποίο ή θα είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση, σαν δεκάρι. Γιατί να δείξω εγώ 4-3-3 και να μην παίξω 4-2-3-1, να βγάλω τον Μπέλκα από εκεί πέρα που έχει κάνει το μαλλί. Τι μαλλί, τι χτένισμα είναι αυτό ρε που είναι αυτός ο Μπέλκας. Γιατί σου λέει να βάλω τον, βάλω τον Κουλούρη και από τον Ροντρίγκες, κοίταξε να δεις, μην κλείνεις μέσα πολύ. Πάνε εκεί στη γραμμή και άμα είναι ξέρω εγώ να τον περάσεις αυτόν τον μπακ το δεξί του Στυλιανού, κλείστε το μάτι και βγάλτε την μπαλά, ξέρω εγώ, ή βγάλε μια σέντρα άθλια, ας πούμε. Και εσύ, Τζαλμάλ, μην κλείνεις προς τα μέσα κοντά στον Κουλούρη, του είπε ο Ίβιτς, να πούμε, στην τακτική, γιατί ήθελε να κρυφτεί. Έτσι έμαθα εγώ, έτσι με είπαν. Μην χώνεσαι δηλαδή, μην κάνεις εφόδους, μην κλείνεις προς τα μέσα με ανάποδο πόδι και τέτοια, να κάνεις τα 1-2, του είπε ο Ίβιτς. Μην κουνιέσαι, μην λυγέσαι. Θα έχεις μπακ εκεί τον έξω δεξιά το Βασιλείου. Κλείστε το μάτι, κάνε αυτά, του είπε ο. Έβαλε και τον Κουλούρη εκεί σέντερ φορ. Του λέει μην ακουμπήσει την μπάλα γόρμ, γιατί άμα έβασε την μπάλα ο Κουλούρης κάτω και άρχισε τις τρίπλες πάνω στα center back τον Αγγελή και τον Βιτσιού, δεν θα βάζαν κανένα 4-1 ο ΠΑΟΚ, 5-1.
θα έγραφε αυτός ο πονηρός ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, του Άγιαξ, τα πράγματα κτλ. Θα τον ζυγώνω. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ που παρουσίασε αυτό, όπως λένε και οι ρεπόρτερ του, λένε και ο παδί του και οι φίλαθλοι του, ότι, και πολύ σωστά το λένε, ότι για παράδειγμα, μα τι διάολο τώρα, είναι δυνατόν να δείξουμε τις αρετές της ομάδας αυτής, δηλαδή τις κινήσεις, τις τρομερές, δηλαδή αυτό τον Κρέσπο τώρα, είναι δυνατόν, ο οποίος μπορεί να πάρει την μπάλα την κατεβάσει, να είναι ο μπακ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα την κατεβάσει, θα κάνει μια πάσα, θα ανεβάσει 20-30 μέτρα την ομάδα πάνω. Σου λέει ρε Κρέσπο, άστα μην τα δείχνεις αυτά τα πράγματα. Μην τα δείχνεις αυτά τα πράγματα. Μην δείχνεις την ποιότητά σου. Θα μου πεις εντάξει, κοντός. Εντάξει. Μετά ας πούμε, χάνει ο Πάο και ένα μηδέν, σου λέει, εντάξει τώρα μην εξηγηθούμε, ξέρω και τα λοιπά. Τζιόλης πήδηξε, έγινε το 1-1 και τα λοιπά. Εντάξει, άλλο χαφ ο Χαρίσης τώρα, άλλο ο Πέλκας, άλλο ο Τζίμιρο το Σάκοφ και ο Πέλκας και άλλο ο Μπίσεσβορ. Τον Μπίσεσβορ τον είδα σαν να βγήκε από μηχανή του χρόνου. Δεκαετία 70 θα ρίσκει, ήταν ένας παίκτης. Δηλαδή, έψαχνα να βρω τον Παρίδη δίπλα του, το συγχωρεμένο. Έψαχνα να βρω δίπλα του, ξέρω εγώ, τον Ασλανίδη. Λέω, αυτή είναι άλλη, δηλαδή από Μίκη Μάους βγήκε αυτός. Δηλαδή από καρτούν βγήκε. Φοβερά πράγματα έγιναν. Κρύφτηκε. Και ο Μάτος, ο οποίος, αυτοί οι δυο είναι βλάκες, οι μπακ. Εγώ το λέω. Ο Μάτος που ήταν παιχταράς για μένα, έτσι λέω εγώ, σου λέει κάτσε να... Γιατί εγώ δεν μπορώ να δείχνω ότι δεν μπορώ να ανέβω και να κάνω και να ράνω. Κάτσε να κάνω τον τραυματία εγώ, να μπει ο Κίτσιου, ο οποίος ας πούμε, και τα μπαίνει και ο Κίτσιου ο μπούφος και αρχίζει τις κούρσες εκεί, ανεβαίνει, κατεβαίνει, μαρκάρει, σεντράρει, κάνει. Τι αυτός ο Κίτσιου είναι? Μα δεν του είπε ο Ίβιτς, δεν ξέρει πολύ χνιώτικα ο Ίβιτς να του πει ρε παιδί μου, κάτσε κάτω που θες και κούρσες εκεί, μη δώσεις στίγμα να πούμε, μας πάρουν χαμπάρι και μας αντιγράψουν. Έτσι λοιπόν πέρασε το φιλικό του ΠΑΟΚ σήμερα. Η μεγάλη μαγιά ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έκρυψε, έπαιξε κρυφτό, όπως λένε όλοι εδώ. Γιατί εγώ ρώτησα, λέω παιδιά, τι κριτική να κάνω, τώρα πείτε μου. Λέει μην είσαι βλάκας, λέει, εσύ είσαι τόσα χρόνια έμπειρος στο ποδόσφαιρο απάνω, τόσα χρόνια και τα λοιπά, είσαι ανόητος. Λέω τι να πω ρε παιδιά, να λέω δεν μ' αρέσει, βλάκα μου λένε, βλάκα. Τόσα χρόνια δηλαδή μπαίνεις, βγαίνεις, βλάκας, γεννήθηκες βλάκας, θα πεθάνεις χαϊβάνι, με λένε. Τι ρε παιδιά, λέω. Κρύφτηκε, λέει. Ποιος κρύφτηκε? Ο Ίβιτς. Κρύφτηκε, λέει ο Ίβιτς. Δηλώ σοβαρά μιλάς? Ναι, μου λέει. Που ρώτησα όλους τους δημοσιογράφους εγώ δεξιά και αριστερά και αυτό με είπαν. Μετά ερχόμενος από κάτι φίλους και τα λοιπά το απόγευμα, κάτσε λέω να κάνω, να μπω σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάρω κανένα χυμό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λέω τι έγινε, ρε παιδιά, το είδατε το μας? Ναι, ρε, δεν κατάλαβες, μου λέει. Λέω τι να καταλάβω, ρε παιδιά. Δεν το είδες, λέει. Λέω δεν το είδα. Δηλαδή αν δεν. Κρύφτηκε, λέει. Ποιος κρύφτηκε, λέει. Ο Ίβιτς έκρυψε, λέει, τις αρετές της ομάδας του ΠΑΟΚ. Λέω πώς τις έκρυψε? Να, λέει, αυτά, αυτό και αυτά μάθαμε, λέει. Είπε το Τζαβέλα, θα παίξει με τον Κρέσπο. Ο Λέο Βασιλέο, ο Λέο Βασιλέο, τι. Του είπαν εκεί, ανέβαει μια-δύο φορές, μην ξανανεβαίνεις. Και άμα έρθει, ας πούμε, ο Ζάο Μπέρι, όπως το λένε, Ζάο Μπέρντο, όπως το λένε αυτόν τον έξω δεξιά και σε τριπλάρι, άστο να περάσει, ξέρω εγώ, και να φανεί ότι η ομάδα μας από εκεί, ας πούμε, είναι δυσαρεστημένη. Δηλαδή, περνάει όποιος να είναι. Βάλει και τον Τζαβέλα εκεί να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά κτλ. Και ποιος θα κατεβάσει την μπάλα από πίσω από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση? Θα δείξουμε ότι δεν μπορούμε. Δηλαδή, θα πούμε ούτε ο Τζαβέλας μπορεί να την κατεβάσει, μόνο που μπορεί να κάνει καμιά 45 μέτρα μπαλιά στον Τζαλμάλ. Ούτε ο Κρέσπο μπορεί να την κατεβάσει και ο Λέοβας τη γυρίζει πίσω στον Γλύκο και ο Μάτος τη γυρίζει στον Γλύκο και ο Κίτσιος στον Γλύκο κτλ. Να δείξουμε δηλαδή αδυναμία. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Είναι και μερικοί όμως άλλοι, οι οποίοι είναι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο από την άλλη μεριά και λένε ρε φίλε τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω τι ρε φίλε, τι έκρυψε, λέω πώς, τι, δεν τραβάει η ομάδα μας. Τους είδα δηλαδή δυσαρεστημένους. Υπάρχει δηλαδή και μια άλλη παράταξη φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οπαδών του ΠΑΟΚ, ίσως και δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ. Εγώ είδα αυτούς οι οποίοι λέγανε παίζαμε κρυφτό. Τώρα δεν πρόλαβα να δω τους άλλους. Αλλά τώρα στο κινητό με στέλνουν μηνύματα εδώ και κάτι άλλο εδώ που διαβάζω. Λέει τι κράγκιος λύκια είναι αυτά, λέει, που λες ρε ασύλληπτε άνθρωποι να πούμε. Αυτό μπορεί η ομάδα, λέει, αυτό παίζει. Και τώρα λέμε μπερδεύεται. Δηλαδή έρχομαι να κάνω εκπομπή και κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Τι να πω, τι να πιστέψω, τι να κάνω. Πώς να το αναλύσω να πούμε. Κρίμα, λέει.
Τρέπεσαι να πεις ότι ήταν τραγική ή φοβάσαι? Ζήστε στο μικρό κοσμό σας, λέει. Για λύπη είσαστε. Αλλιώς σε περίμενα, φίλε. Μα, στέλνει ένας ένα μήνυμα. Δεν κατάλαβε, φαίνεται, τι λέω. Ο 868. Κρίμα, λέει, ρε κοροϊδό. Ντρέπεσαι να πεις ότι δεν βλέπονται, λέει αυτοί. Ότι ήταν τραγική ή φοβάσαι, ρε, λέει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, εγώ είδα ότι δεν τραβάνε, αλλά ο άλλος όμως που είναι πιο ειδικός από μένα και ξέρει τα πράγματα εκ των έσω, να πούμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ίσα και όμοια θα γίνουμε. Μου λέει, φίλε, κρυφτήκαμε. Άμα κρυφτήκατε. Ο κουμπάρος μου ο Γουλιανός λέει κρύφτηκε. Να τον άκουγα τώρα που ερχόμουν εγώ στα μάξι. Να, με το φίλο μου τον Γιώργο που έβλεπα το μάξι, λέει είναι γάτα, λέει είναι ο Ήβης, λέει. Πάω ξύσω ο Γιώργος ο φίλος μου. Λέω τι έγινε, λέει, Γιώργο, κρύφτηκε μου λέει. Τώρα όλοι να λένε ότι κρύφτηκε και εγώ να κάνω τώρα τον Καραγκιόζη και να λέω ότι ο Πάοκ δεν τράβηξε, ότι ο Ροντρίγκες ξέρω εγώ δεν μπόρεσε να περάσει ούτε μια φορά στο ένα με έναν τον Στυλιανού. Ότι ο Τζαλμάλ ξέρω εγώ συναγωνίζεται σε τσαπατσουλιά τον Ροντρίγκες, ο Τζαλμάλ. Τι να πω, ότι ο Πέλκας δεν τριπλάρει ούτε φέρετρο. Λέω εγώ τέτοια πράγματα. Ότι ο Κουλούρης ξέρω εγώ είναι ανύπαρκτος. Λέω εγώ μπορεί να πω τέτοιο πράγμα. Κρύφτηκα θα πω εγώ. Γιάννη μου, έτσι είπε αυτή, έτσι λέω κι εγώ. Τι να σε πω, ότι ο Σάκοφ ξέρω εγώ ήταν σαν συγκαμμένος. Τι να πω, ότι ο καλύτερος ήταν ο Τζίμι Ροτ. Ότι ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Μάντος που τραυματίστηκε. Ότι ο Κρέσπο είναι μπροστά στο Χατζησαΐα σκατοδοχείο. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέω τίποτα σαν. Πώς θα το πω. Α, μου λέει ένας εκεί στην καφετέρια που έβλεπα το μάτς. Λέει ρε Ραπτόπουλε, αν πλακωθείς λέει στο ξύλο με τον Κρέσπο. Λέω ναι. Ποιος λέει θα κερδίσει. Κάτσε, λέω να τον δω. Να τον πάρει, λέω, η εικόνα κοντά. Μου βλέπω τον Κρέσπο, ας πούμε, στην εικόνα. Λέω, λες να μπορεί να με δει αυτός. Δεν γαμώ τώρα, δύσκολο. Δύσκολο να με δει. Βλέπω κάτι πλατούλες, κοντός εκεί. Πιο ψηλός από μένα, ναι, ήταν δύσκολα. Με ρίχνει κανένα μπόντο. Σαν τον κόκκινο, ναι, είναι. Παραπάνω δεν είναι. Κάτι χεράκια, κάτι αυτά. Λέω, στη φυσική κατάσταση μπορεί να με φάει, αλλά στην ταχυδύναμη, ξέρω εγώ, λέω, δεν ξέρω, ρε φίλε, λέω, πρέπει να μαλώσω μαζί του. Δηλαδή, άμα μαλώσει με τον Κατζησαΐα θα με πλακώσει. Άμα μαλώσω, ξέρω εγώ, με τον Μαλεζά, μπορεί και να με δει. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πιο ψηλός αυτός, δυνατός αθλητής, να με πετάξει κάτω, να πούμε. Για τον Κρέσπο δεν παίρνω όρκο. Άρα, κοροϊδέ μου λέει. Αυτός κάνει, παίζει το 30% των δυνατοτήτων του, κτλ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ποιος είναι εδώ, η Χολύπτης πίσω, Γιάννη, ποιος είναι, να πω το όνομά του, τον καλό τον άνθρωπο αυτόν. Ο Λελίδης είναι. Πες του να έρθει να το δώσω ένα φυλάκι. Είναι καλό αγόρι, γλυκό αγόρι. Το δώσω εγώ ένα φυλάκι το Λελίδη. Βέβαια. Και θα πάρω και άδεια και θα σκέφτομαι χωρίς το Λελίδη. Τα χάλασα είναι εδώ. Δεν είναι Google Mobile. Να δω ο Μπούζος αύριο τι θα πει. Να δω τον Μπούζο αύριο τι θα πει. Ναι, εδώ τι να τραπώ. Τι, που δεν μπορώ να ανοίξω τον υπολογιστή. Γιατί να τραπώ. Κάδος, λέει κάτι κάδος. Κούγκλ. Ποιος τα ανακάλυψε αυτά. Ήξερε εσύ όταν ήσουν μικρό τα κούγκλ να πούμε. Τέλος πάντων, μπορεί να το βρω. Όχι, όταν ήμασταν μικροί, λέω. Τι. Ορίστε. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Λότζιν, κάτι αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορούμε. Keep me, λέει. Απαπα. Απα, άσε τώρα. Τι να μπλέκουμε τώρα με τις ιστορίες. Άσε να έρθει εδώ ο Ιχολήπτης που είναι γλυκός άνθρωπος. Χρυσός άνθρωπος. Έτσι. Χρυσός άνθρωπος. Είχαμε και τα Γιάννενα. Βγήκε ψυχή από τη μύτη τα Γιάννενα. Περίλαβαν οι Νορβηγοί κάτι αθληταράδες, κάτι πεδαράδες κτλ. Τους αλλάξαν τα πετρέλαια. Τελικά όμως ο Κούτρας είδε στην Κούτρα. Μπήκε αλλαγή ο Κούτρας στη θέση του Φερβελή. Πάρτο μέσα ο Κούτρας. 3-1. Πανηγυρίζει όλη η πόλη των Ιωαννίνων. Τι λέει, ρε, έχει κανένα κωδικό εδώ πέρα, δεν το ξέρω. 15.000 χρόνια. Εκεί. Τι πατάς αστέρια και τέτοια. Εγώ που να. Ορίστε, μοτζίλες, γορίλες εδώ πήγαινε. Τον Πάοκ τον είδες. Δεν τον είδες. Έχασες, φίλε. Έχεις παίξει κρυφτό στη ζωή σου. Κυνηγητό, τσανταλίνα, μανταλίνα. Έχεις πιει κοκακόλα, τζιτζιμπίρα. Θα έχεις πιει αυτά, έχεις παίξει μικρός. Σβόλους έπαιζες, σβόλους. Αυτά τα. Τις μπίλιες, ρε. Τις γκαζιές έπαιζες, γκαζιές. Κέρδιζες, ρε, σε κερδίζαν. Σβούρα, έπαιζες σβούρα. Σβούρα έπαιζες. Μάλιστα. 1000 χρόνια μαζί σου. Κατάρα σε αυτούς που δεν σα εφαστήκαν το μεγαλείο. Σου αδέρφια βαστάτε γερά. Τι λέει ρε, 959, για ποιον το λέει αυτό. Φτάνει φαλακρέ, η γλώσσα έφτασε μέχρι το πάτωμα. Γλύφτη, λέει ο φίλος. Δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται η Χιλιτίδη. Δεν αντιλαμβάνεται αυτός, δεν αντιλαμβάνεται μάλλον. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Πάο κρύφτηκε. Ραπ, καλύτερα να μην κάνεις ψαγμένο χιούμορ γιατί υπάρχουν πολλά τα γάρια ακροατές. Άντε ρε που υπάρχουν τα γάρια ακροατές. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τα γάρια ακροατές.
μεταφέρω ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Τελικά εσείς πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος σε ποιότητα, σε ομοιογένεια, σε ταχύτητα, σε τέχνη, σε εκτέλεση, ή πιστεύετε ότι τελικά κρύφτηκε? 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. 90-90-90, τι πιστεύετε, ότι κρύφτηκε ή ότι είναι για τα πανηγύρια? 9.55 κενό, 54.340. Και 90-90-90 τώρα, πείτε μου τι είδατε. Πραγματικά, πραγματικά θέλω να σας ακούσω, γιατί είμαι πολύ μπερδεμένος. Είμαι πάρα πολύ έτσι εγκλωβισμένος. Θέλω να βγω να μιλήσω και μου λένε μην λέει κρυφτήκαμε, μην εκτεθείς. Λέω μην εκτεθείς, Ραπτόπουλε, λέει. Είσαι σε μια ηλικία που δεν πρέπει να εκτίθεσαι. Ο άλλος λέει γλύφεις, λέει, και κρύβεις, λέει, τις αδυναμίες. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές από τώρα. 2-31-0-90-90-90. Το ερώτημα είναι, αν τελικά ο ΠΑΟΚ πιστεύετε ότι κρύφτηκε, όπως λένε οι ρεπόρτερ του, οι φίλοι του και ο περίγυρος γύρω-γύρω από την ομάδα, ή αν τελικά είναι τόσο μέτριο το υλικό, όπου θα πρέπει να προβληματιστούν εν ώψη Άγιαξ, εν ώψη ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί υπάρχουν 4 μηνύματα Παναθηναϊκών σε Facebook, κινητό και στο. Πες το, εδώ στο. Ναι, στα μηνύματα. Που λένε αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου, και γελάνε οι περισσότεροι. Να απαντήσουν λοιπόν και αυτοί οι οποίοι είναι οι Παναθηναϊκοί, γιατί γελάνε με το φιλικό του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, λέει. Έχω ένα φίλο, στέλνει ένα μακροσκελέστατο. Τζίμιρο, Τσάκοφ και Πέλκας ούτε στην Τρίπολη δεν παίζουν βασικοί. Χα, 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 χα. Τζίμιροτ, Σάκοφ και Πέλκας. Μάλιστα. Ένα άλλο μήνυμα. Ο Μπίζεσβορ, λέει, μοιάζει με τον Ταρατατά. Ο Ταρατατά. Ο Μπίζεσβορ. Απαπαπα. Τέλος πάντων, δίστανται απόψεις. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εγώ. Εσείς. Καλημέρα, Κώστα Σάββας από Σταυρούπολη. Τι κάνει? Καλώς. Μέσα από τη Σταυρούπολη είσαι. Τελικό που αναλύσαν. Ναι, αγόρι μου. Ναι. Τι κάνεις, προθές Τρίτη. Μεγάλο Αλεξάνδρο στον Εύασμο, τάπ με τον Νικόλα. Το δικό μας, τον Νίκο. Ναι, ναι. Τι κάνεις, Παπαπανδρέο, με λέει. Νίκο, πάρε μετά. Καλά, λέω, να. Τι λέω, δεν μου λες, Νίκο, επειδή έχουμε μιλήσει με τον Ραπτόπουλο, είπε να παρεξηγηθούμε και με έναν Πειραιώτη, τον Νεόπλουτο από τον Εύασμο. Τον Κρυφό Αριανό, που νομίζει είναι οδηγός του Γκέις. Ναι. Εντάξει, του Βαγγέλη. Ναι, είναι Βαγγέλη. Είναι άνθρωπος, έχει, εντάξει. Είναι μέτρης ηρωνίας, τον βγάζει το καπέλο. Οπότε, άμα νομίζουμε ότι είναι ο μόνος και έχει αποκλειστικότητα στο να μιλεί καλά ελληνικά, πλανάτε πλάνιν ικτράν, Βαγγέλη. Εσύ, αδελφέ Μάνο, έπεσε το τηλέφωνο την άλλη φορά. Τη γραμμή σου, μάλλον, για να είμαστε ακριβώς. Ναι. Στην αντιπαράθεση, τι έγινε, κύριε Μάνο, κλαις, απειλούσες, τι σας νοιάζει? Είμαστε να μας νοιάξει. Εν πάση περιπτώσει για το 79. Ναι. Του λέω, αρέσει, γιατί μιλάς τον Νίκο. Του καλώ και τώρα δημόσια. Νικόλα, γιατί μιλάει έτσι? Του λέω επίσημα, του λέω, θυμάσαι. Το αν πήγατε, του λέω, το Βεζινάς που σου είπε ένα παιδί, ο Γουνόπουλο. Τώρα και ο Νίκος θα ραζουλαντάν, αλλά μην το μάθει ο Μάκη, δεν ξέρω. Φίλε, άστα αυτά, ρε, τον Μπαμ τον είδες. Άστα, ρε, φίλε, μπάλα είδαμε, άστα. Μπάλα είδες. Εντάξει, αφέ, τώρα μην μας πούνε τώρα φίλα δακτυλίδι, εντάξει, αφιλήσετε κανένας. Δηλαδή, τι, ποιος δεν έχει φιλήσει δακτυλίδι, ο Ολυμπιακός δεν έχει φιλήσει δακτυλίδι? Ο Ολυμπιακός δεν φίλε πιανού δακτυλίδι. Για αυτή τη δεκαετία του Κοσκοτά. Έλα τώρα, εντάξει, βγάλει, κοίτα, οντότητα. Έχει και, δεν είναι όλοι ο παδί. Φίλε, μπάλα είδες, μπάλα, μπάλα είδες, μπάλα. Για σήμερα. Ναι. Τι να σου πω ψέματα, αφού σας αρέσει καλή μπάλα. Τι να πω, και το κρύφτηκε, εγώ αυτοί θα πω, δεν κρύβομαι. Όταν σχεδιάζω είναι πρόβα τζενεράλε. Να δω, δεν μου βγαίνει αυτό, να κάνω, να... Ρε φίλε, έχεις άποψη. Το από ποιον, από τον Άγιαξ, δηλαδή ο Άγιαξ δεν έχει υπόψη ότι έχεις κάθε χρόνο 15 καινούργιους παίκτες και άντε, ώστε να κάνεις κορμό, βρίσκεσαι και πέμπτος κατά το Δεκέμβριο. Γεια σου φίλε, επόμενη γραμμή. Κατάλαβα, επόμενος, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Λέγομαι Θοδωρής, από Κιλκής παίρνω τηλέφωνο. Είσαι από το Κιλκής, είσαι ο Θοδωρής εσύ. Όχι, από το γυμμένο στο Κιλκής, δεν είμαι από το Κιλκής, απλά... Διορισμένος στο Κιλκής, ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο, Κώστα, κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν το είδα, απλά το άκουσα από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, στο ράδιο. Ναι, φίλε.
αυτόν τον Μπίσες Βαρόν όταν τον είδαμε την Τσβόλη όταν μπήκε μέσα, με θυμίζει το Μαραντόνα στο στυλ. Ποιόνα? Αλλά όχι καμιά σχέση το Μαραντόνα, αλλά καμιά σχέση με την μπάλα. Ποιόνα? Γεμάτος. Ποιόν? Αυτός ο Μπίσες Βαρόν. Αυτός ο Μπίσες Βαρόν. Μ' ακούς? Μαραντόνα. Ναι, αλλά στο καλούπι, όχι ρε παιδί μου στο τη τεχνική που έχει Μαραντόνα, κατάλαβε. Κοντοκόλλη τον είδα εγώ, φίλε, κοντοκόλλη τον είδα. Ναι. Αυτό ναι. Το πράγμα, δηλαδή όπως ήταν ο Μαραντόνα το 94, να το θυμάσαι που παίζαμε μαζί τον είδα δηλαδή σαν να έχει βγει από το Μαχαλά, ξέρω εγώ, της κάτω Τούμπας που παίζαμε, να πούμε ο Κουζού, η ομάδα του Κουζού με την ομάδα του Λογαρά και είναι ο αρχηγός της ομάδας του Κουζού, να πούμε, κατάλαβες, ναι, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να χάσει καμιά πεντάρα κιλά τώρα, ξέρω εγώ. Τι πεντάρα κιλά ρε φίλε, στην Κίλι Ντάιτ πρέπει να πάει αυτός. Καλό Εβιτάλ να πει, ναι. Πέρα από αυτό τώρα, εντάξει, για το παιχνίδι τώρα που ακούμε, τώρα από εδώ πέρα ο ένας που λέει ο άλλος... Δηλαδή σε αυτό το μπάο που είδα χθες, δηλαδή αν δεν κρύφτηκε να πούμε. Αν δεν κρύφτηκε. Δηλαδή ο Κρέσπο είναι καλύτερος από τον Κατζησαΐα. Ένα ερώτημα αυτό, ένα ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα αυτό για να πούμε δυνατά, δηλαδή. Είναι ο Κρέσπο καλύτερος από τον Κατζησαΐα. Είναι ο Κρέσπο καλύτερος από τον Μαλεζά τώρα. Θα μας τρελάνετε ρε τώρα ρε. Ακριβώς. Θα μας τρελάνετε ρε τώρα ρε, παραμυθάδες να πούμε. Παραμυθάδες. Δηλαδή κρύφτηκε από τον... Κρύφτηκε ρε, κρύφτηκε, ναι ρε, κρύφτηκε ρε. Και δεν κρύφτηκε από τους 10.000 παοκτήδες. Δεν ξέρω και πόσο κόσμος έχει στην Τούμπα τώρα. Πόσο κόσμος περίπου έχει στην Τούμπα. Στην Τούμπα σήμερα 6.000 κόσμο έχει. Δηλαδή φανερώθηκε στους 6.000 και κρύφτηκε από το ένα τον παρατηρητή, ξέρω εγώ, του Άγιεξ. Δηλαδή αυτά τώρα για μένα, εγώ πιστεύω είναι χαζομάρες. Για μένα είναι χαζιμάρες. Άμα ένα παίξεις μπάλα τώρα με τον Απόλλωνα Μισού, κάτι παίξε, ρίξε 3-4 γκολ αν μπορείς και από εκεί και πέρα το άλλο, ό,τι γράψει, θα είναι και εις βάρος σου εννοείται. Θα σου πει, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι έτσι. Κάπως έτσι είμαι εγώ το φαντάστηκα. Αλλά τώρα με δένει, και κούτσα κούτσα και ξέρω εγώ και αού, θα μου πεις εδώ η Μαρίκα κούτσα κούτσα πήγε, έγινε πρωθυπουργός, έτσι, τέλος πάντων. Να σου πω και το άλλο τώρα. Άκουσα εγώ για τον Μπαλοτέλι ότι έχει φύγει από τη Λίβερπουλ. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Ναι. Εσείς εκεί, αν ξέρετε με τα ρεπορτάζ με τα αυτά, ξέρω πόσο πέρα πόσο η τιμή, ξέρω εγώ, με τον Μπαλοτέλι. Με τον πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ποιος θα τον πάρει. Ξέρω εγώ, δηλαδή τώρα το ακούω, το είχα ακούσει τώρα. Δεν μου λες τώρα, εσύ, οι Παλαθηναϊκοί που ακούν την εκπομπή, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και όλοι, πιστεύετε ότι ο Παλαθηναϊκός είναι χειρότερος από αυτό τον ΠΑΟΚ? Από αυτό που είδαμε σήμερα. Όχι, ειλικρινά, εγώ είμαι 41 χρόνια, είμαι 42 χρόνια ΠΑΟΞΙΔΕΣ, παρόλο που είμαι 41. Και έχω ανακτήσει πια έρευνα, λέω. Υπομονή. Δεν πάνε να ακούσει αθόρυβος ο Παναγιώτης. Δω με έναν Ταβλαρίδη που είναι 37 χρονών κοντά η ηλικία μου, γιατί είναι δίπλα από το χωριό μου Ταβλαρίδη. Σεραίος και αυτά. Και τώρα τον θέλει ο Άρη. Και εμείς έχουμε πάρει τώρα αυτό το Κρέσπο, θα μου πεις τώρα Ταβλαρίδη τι είναι. Παρ' όλα αυτά, σου ξέρεις, γιατί είναι βάζελος ο Ταβλαρίδη, δηλωμένος. Και τώρα τον θέλει ο Άρη. Και εμείς έχουμε τώρα αυτό το Κρέσπο που είναι ένα 70, ξέρω εγώ πώς είναι. Είναι ακτινογραφία να τον βγάλει ξέρω εγώ τη Λιβασίλη, θα φανεί απέξω απέναντι ο ήλιος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα είμαι ξέρω και αυτά, αλλά παρακολουθώ, δηλαδή πόσο υπομονή. Αλλάζει. Απογοητεύτηκες με άλλα λόγια σήμερα. Απογοητεύτηκες. Παίξε μπάλα, ρίξε 5 γκολ, 3 γκολ, 4 τον Απόλλωνα Μεσού και με άλλαξε την ομάδα σου. Τον Απόλλωνα Μεσού, εδώ ακούσαμε ότι ο Απόλλωνα Μεσού ήταν πιο έτοιμος. Ο Απόλλων Λεμεσού είχε περισσότερη προετοιμασία στα πόδια του. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό πάντως... το πράγμα, δεν ξέρω ρε Κώστα, τι να πω. Και να μην σε κρατάω τη γραμμή. Δηλαδή τώρα ένα τελευταίο τηλιώνω. Ο Παλωτήρης. Θέλει, ξέρω εγώ, 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Πήγαινε ρε Σαββιδάκο εκεί πέρα. Πήρε 3,5 από τον, ξέρω εγώ, από τον Μακ. Η Βαλένθια την διάβασε προχθές στο TV. Η Βαλένθια θέλει, ξέρω εγώ, τον Λούκα. Του συζητάει, δεν ξέρω πώς. Θα πάρεις κανένα 2,5-3 από εκεί, θα πας στα 7. Και κάτι του δώσει 1,5-8 εκατομμύρια. Για 1,5-2 χρόνια πάρτε να πούσει 10 εκατομμύρια. Και να σε πετάξει ξέρω 30-40 γκολ, να δεις και ο Κλάους μετά άμα δεν θα είναι τέτοιο. Άμα θα κρυφτεί, όχι θα κρυφτεί ο Κλάους. Θα εξαφανιστεί και ο κάθε Κλάους. Έτσι, όχι, γιατί θέλω, νομίζω, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Ήταν μια κρούση στον Παλωτέλη. Κοίταξε πάντως, κοίταξε τώρα, εκεί τώρα που θα πάνε σήμερα, παίξαν με αυτούς. Τώρα στην Άγιαξ, και εγώ τελειώνω με αυτό. Δεν θα παίξει ο Κουλούρης, θα παίξει να πούμε ο Κλάους. Θα μου πεις εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, Τζαβέλας Κρέσπο Στόπερ. Δεν βγαίνεις μέσα στο Άμστερνταμ, δεν βγαίνεις. Ούτε με το λέω βατσαριστερό μπακ βγαίνεις μέσα στο Άμστερνταμ πίσω. Δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Όταν θα σα ακούω να με τα λέτε, δεν βγαίνεις. Όχι, λέω, άι πάλι. Άι να δούμε τι θα πει στην αγόρια, θα περάσουμε και τρίτη πάλι. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Διάλειμμα. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά. Κάθομαι εδώ μέχρι τις 2 ώρα να σας ακούω. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές, έχουν πέσει γραμμές, πολλά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό και τα λέμε.
Και μιας και οι καλλιτέχνες πάνε από το κακό στο χειρότερο, είπαμε τα περαστικά μας στον Γιώργο του Βασιλείου, ο οποίος είναι στο αντικαρκινικό, στη φίλη μας την Ώρα Βαλσάμι που είναι στο νοσοκομείο. Να πούμε και τη φίλη μας τη Χελιουδάκη με την οποία κοντραριστήκαμε, τα περαστικά μας, γιατί έκανε σήμερα μια επέμβαση στον νόμο, είχε μια καρκινογόνο ουσία, να είναι περαστικό και να βγει την άλλη φορά να μας κράξει ακόμα παραπάνω, κυρία Χελιουδάκη. Λοιπόν, 90-90-90-98-80-90. Να βγουν οι Παναθηναϊκοί, θέλω πολλούς Παναθηναϊκούς, και να απαντήσουν στους Παοξίδες τελικά ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτός ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά, ή τον ΠΑΟΚ που είδαμε σήμερα με Πέλκα, Τζαλμάλ, Ροντρίγκες, Κουλούρη ή Αθανασιάδη, και από πίσω τον Τζίμιρο, τον Χαρίση, τον Σάκοφ, τον Τζιόλ κτλ. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη και όχι μόνο. Καλημέρα σας στον κύριο Χιλιντίδη, καλημέρα στην παρέα του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλώς σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είδαμε ένα μάτς το οποίο απογοητεύτηκε ο κόσμος, φοβήθηκε, ξενέρωσε, και κάποιοι πάνε επικοινωνιακά να πούνε ότι κρυφτό παίζαμε μωρέ, δεν τα δείξαμε όλα. Τους μπερδέψαμε μωρέ, ναι. Ενώ πριν από το μάτς λέγαμε ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλε. Από την πρόβα τζενεράλε παίζουμε κρυφτό κυνηγητό τώρα. Ναι. Ένα, δύο, τρία, δέκα αυτού και βγαίνω θα λέτε. Θα λέτε ότι τα πόδια των ποδοσφαιριστών από τη σκληρή προετοιμασία ήταν βαρνιά δεμένα. Ότι πρώτη φορά κάνανε τέτοια προετοιμασία στην Ολλανδία επί Ολλανδικού εδάφους Champions League. Ναι. Έτσι το γαλακτικό οξύ έβγαινε από τα ρουθούνια τους. Ναι. Ότι σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα έρθουν με τα παιχνίδια θα έρθουν και θα δέσουν οι ποδοσφαιριστές ανάμεταξύ τους. Έτσι χτίζεται ο νέος μεγάλος ΠΑΟΚ. Έτσι, τέτοια θα λέτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να κάνω εδώ μια παρέμβαση, δηλαδή μια άνω τελεία, και θέλω να πω τον αγαπητό και εκλεκτό φίλο Σάβα, το Σαβούλη από τη Σταυρούπολη, επειδή είναι να πάω διακοπές, θα έρθω ναι. στη γενέτειρα της πρώην σύζυγου, και επειδή θα πάμε με την καλή μου σε ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, επειδή εκεί στο ξενοδοχείο δεν δέχονται σκυλάκια και θα έχω την Κούκη. Πάλι. Και επειδή η Κούκη έχει αφήσει και τα ορφανά της στη Σαλαμίνα, μήπως μπορεί ο Σάβας να μου φιλοξενήσει την Κούκη για καμιά δεκαριά μέρες στη Σταυρούπολη. Αυτά τα κάνουν οι Χατζινάκοι, ρε φίλε, με επιπληρωμή. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μα όχι, γιατί ξέρετε στο ξενοδοχείο που θα πάμε είναι στην Καλυθέα, λίγο παρακάτω εκεί από το μεγάλο συγκρότημα, και επειδή από την πισίνα πρέπει να κατεβαίνουμε τα σκαλιά, δεν είναι που θα κουραστεί το καημένο να τα κατεβαίνουμε τα σκαλιά και να τα ανεβαίνουμε μετά. Και επειδή δεν θέλω να την ταλαιπωρήσω, μήπως προσφέρεται ο κύριος Σάβας για 10 μέρες να μου φιλοξενήσει την Κούκη στη Σταυρούπολη? Ο Σάβας. Ο Σάβας, ναι. Και θερμή παράκληση του κυρίου Σάβα, μου είπε, του Σάβα του Μεγάλου, ξέρετε, έτσι, που έχει το μεγάλο το γιο στη αντιπρόεδρο. Έτσι, μπορεί επ' αυτού να κάνουμε, να τον χαρίσει και ένα τηλέφωνο δώρο της Vodafone με απεριόριστο χρόνο ομιλίας, να μην παίρνει κάρτο κινητό για αυτός. Η πόλη μας πάει καλά ρε φίλε, εντάξει τώρα, έκανε ένα φιλικό πάντο. Τι καλά πάτε κύριε Ραπτόπουλε, τι μεταγραφές δεν κάνετε, η μία ομάδα μετά την άλλη διαλύονται. Κάτσε ρε φίλε, εσύ τι έκανες, έβαγες 3 από τον Ατρόμητο προχθές, μισό λεπτό. Μα κοίταξε, αυτά τώρα τα είπε και ο παπάς που ήρθε στον αγιασμό, το είπε στο μεγαλόκαρτο. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, θα κάνουμε κάτι που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα πάρει μπρος η μηχανή. Έτσι ρε φίλε, επιτρέπεται ένας παπάς να οπαδίζει και να πηγαίνει υπέρ μιας ομάδας και να είναι... Γιατί να μην οπαδίζει, κύριε. Πώς είναι δηλαδή, το παπάς πράγμα αυτή. Άνθρωπος του Θεού είναι και ο παπάς. Ψυχή έχει αυτός, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο να βγάζει τα εσωψυχά του. Τίμιος άνθρωπος ο κύριος Μαρινάκης, επιχειρηματίας. Αθωώθηκε σε όλα τα αυτά, σωστό, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί έλαμψε η δικαιοσύνη, βεβαίως. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε. Για μία ακόμα φορά οι δικαστές πράξανε στο το καθήκον τους. Πιστεύεις δηλαδή σωστά στην ελληνική δικαιοσύνη και δίνεις συγχαρητήρια. Βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Όχι, εγώ την έχω, γιατί εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Το ξέρω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αλλά δεν μου λέτε τώρα. Εσείς περιμένετε τώρα, κοιτάξτε, μπορεί να ήθελε να κρύψει ο προπονητής ο Βλάντα Νίβιτς. Μπορεί να ήθελε να κρύψει κάποια ατού για το επόμενο παιχνίδι της Τετάρτης. Ποια ατού δηλαδή? Ήθελε να κρύψει το καινούριο σύστημα που παίζει, το 3-5-2 που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει 3-5-2.
το 4, κοίταξε, το 4-3-3 το παίζουν οι Ολλανδοί από τα γενοφάσια τους. Αυτοί το ξέρουμε ότι από 5 χρονών που πάνε στις ακαδημίες τους, ειδικά στις ακαδημίες του Άγιαξ, δεν υπάρχει ομάδα από 5 χρονών που να μην υπάρχουν τέτοιες προπονητές. Εσείς εκεί πέρα, παοξίδες που βλέπαν το μάτς, ήτανε, υπήρχανε. Κοίταξε να δείτε, εμείς... Πώς αντιδράσανε. Εγώ βασικά παραθερίζω στη Σαλαμίνα. Με έχει κάνει δώρο από την καλή μου. Έχουμε ένα εξοχικό εδώ στη Σαλαμίνα. Ναι. Εδώ είναι όλοι Ολυμπιακοί. Εδώ ναι. Είναι γιάφκα των Ολυμπιακών, κύριε. Δάφνος επανωμένων. Δάφνο... Ναι. Τώρα, κοίταξε, όποια ταβέρνα και να πήγαινε, δεν δηλαδή είναι. Δηλαδή τώρα, για να σου το πω, πιο πολύ ποιοι πρέπει να ανησυχούν, οι παοξίδες με το σημερινό ή εσείς με την τριάρα που φάγατε από τον Ατρόμητο προχθές? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως και να το κάνετε από εδώ θα το φέρετε, εδώ παπάς εκεί, παπάς, έναν Αριστόπουλο θα βρούμε, ένα Βοσκάκι θα βρούμε, ένα Γιάχο θα τον βρούμε. Ναι, εμείς δηλαδή τι? Γιατί δικά μας παιδιά είναι. Α, μάλιστα. Ένα πρόεδρο στην ΕΠΟ, δηλαδή και αυτός Θεσσαλονικιός, τι μαΐστρος της Βαρδάρης, Θεσσαλονικιός Κυμπάρης, θα βρεθεί στην πορεία. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, καθίστε τώρα, εσείς πιστεύετε ότι εάν πούμε τώρα φαινομενικά, έτσι να υποθέσουμε. Επειδή μου λέω, γιατί να ανησυχεί ο ΠΑΟΞΙΣ σήμερα, που πρέπει να ανησυχεί και να μην ανησυχείς εσύ που έβαγες τα τρία από τον Ατρόμητο με τα center back που είναι πιο αργά για τον θάνατο. Ναι. Δεν πρέπει να ανησυχείτε στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κοιμάστε ήσυχοι με τις πόρτες ανοιχτές. Βέβαια με τα παράθυρα ανοιχτά. Ήσυχη πόλη βέβαια. Τώρα τι είναι. Εντάξει. Ρε φίλε, τώρα να είμαι 21 Ιουλίου να βλέπω σήμερα αυτό το μάτς. Να λένε οι άλλοι κρυβόμαστε, οι άλλοι να βρίζουν. Και να μου στέλνουν μηνύματα οι Παναθηναϊκοί του Αφραγκούζου. Και να μου λένε, δυο ακραίους στα 26, άκου, δυο ακραίους στα 26 τους χωρίς τραυματισμούς που έκαναν διαφορά σε Ιταλία και Ισπανία. Φόρτον Μπέρκ, εξάρι έμπειρο που θέλει 7 τζίμιρο στην καθισιά του. Μπακ αριστερό με ταχύτητα Αρονδρίγκες. Αυτά πήρε ο Παναθηναϊκός και έρχεται φορά από Αργεντινή. Ο Πάοκ ψώνησε στο τζάμπα λέει από Ουκρανία και από δυο μικρομεσαίες ομάδες της Τουρκίας. Αυτή είναι η διαφορά και πίσω ο Παναθηναϊκός δουλεύει χωρίς να μιλάει. Ο ΠΑΟΚ λέει μας έχει πρίξει, κάνει το αντίθετο. Μάλιστα. Λέω Παναθηναϊκός 4-31. Τι πήρα εγώ και τι πήρατε εσείς, βρε. Μας λένε οι Παναθηναϊκοί πιανού, βρε. Του Αφραγκούζου, βρε. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω και με ρωτήσετε γιατί. Να μου απαντήσετε με βεβαίως, την καρδιά. Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε πότε πέτυχε Ιταλός προπονητής στην Ελλάδα. Ιταλός. Ιταλός προπονητής. Πείτε μου έναν πετυχημένο Ιταλό προπονητή στην Ελλάδα. Ιταλός. Ιταλός. Όλοι αποτυχημένοι ήταν που περάσανε από τις ελληνικές ομάδες. Για τους Παναθηναϊκούς το λες αυτό? Όχι, βεβαίως. Βεβαίως, εδώ ο ΠΑΟΚ και με υπηρεσιακό προπονητή τερμάτισε πάλι δεύτερος στα play-off. Δηλαδή πρώτος στα play-off. Δηλαδή πείτε μου έναν αποτυχημένο Ιουγκοσλάβο προπονητή. Μπορείτε να θυμηθείτε. Αποτυχημένο Ιουγκοσλάβο. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή αν παραδειγματιστώ από το προπονητικό team, ναι. Δηλαδή ναι. Ο Παναθηναϊκός, αυτή η αμαρτωλή ομάδα, συγγνώμη, ναι. Μέσα σε παρένταση αμαρτωλή ομάδα, ναι. Η πρώτη διδάξα ομάδα με την ελληνοποίηση του Χουάν Ραμόν Ρότα Μπούμπλης. Μπούμπλης. Βεβαίως. Γιάννης. Βεβαίως κύριε Ραπτόπουλε. Γιάννης. Έτσι. Ναι. Και αυτό και τελειώσαμε, ναι. Ναι, και τελειώνουμε αυτό, έτσι, αυτή η ομάδα. Με Ιταλό προπονητή. Πού πάτε, βρε, με Ιταλό? Εδώ δεν πήγατε με τον Πεζαόλα, βρε. Ο Μπρούνο Πεζαόλα. Δηλαδή, και πείτε μου έναν Ιταλό προπονητή και να κλείσω με αυτό. Κλείστε. Έναν Ιταλό προπονητή που δούλεψε σε δύο ελληνικές ομάδες. Ενώ ένας Σέρβος προπονητής είναι πάντα πετυχημένος, κύριε Ραπτόπουλε. Εδώ ο Ήβιτς είναι πετυχημένος προπονητής, θα φανεί η δουλειά του στην πορεία. Ρωτάνε εδώ κάποιοι Παναθηναϊκοί, ο Ήβο Τριαντάφυλλος είναι πιο παλός ή ο Λοσάντα ή ο Μπουμπλής, λένε. Κοιτάξτε να δείτε, ο Λοσάντα υπηρέτησε στο ελληνικό στρατό, φόρεσε και το χακί, πήρε ελληνική υπουργοήτα. Ο Ήβο Τριαντάφυλλος είναι Έλληνας προπάπου, διότι ήταν ναυτικός ο προπάπος και βγήκε σαν καπετάνιος που ήταν με το καράβι στη Μαλαισία. Μάλιστα, κατάλαβα, ναι, Ολυμπιακός, ναι, το έκανε προηγούμενο. Βεβαίως. Καληνύχτα κύριε, να πάτε που θέλετε. Καλημέρα μου, να πάτε. Να είστε καλά. Πάντως ο Μάτος, αυτό που είδα. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Είπαμε, το προσωπικό. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Ο Σάββας, μην έγινε, τέλειωσε. Ναι. Αυτό που είδα από το Μάτος, το δεξί το μπακ, μ' άρεσε πολύ. Και φοβάμαι ότι με αυτά τα χαφ που βλέπω στον ΠΑΟΚ, μην τυχόν και ο Κίτσιου που είναι σε καλή κατάσταση παίξει δεξί μπακ ο Κίτσιου και παίξει ο Μάτος χαφ.
αλλά αυτά πρέπει να τα σκεφτεί ο Ήβης, γιατί βλέπω δεν καμπανάκια. Μιλάς άσχημα. Ναι, σας ακούω τώρα. Δεν μιλάς άσχημα. Όχι, όχι, όχι. Ό,τι βλέπω λέω. Ήταν ένα αγκίτσιο να τον πει στο ποτέρι. Ό,τι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με τον Ραπτόπουλο, του Σαβούλη, βαγγελάκι μου, αδερφέ, και το σκυλί, επειδή τα αγαπά πάρα πολύ ειλικρινά, χωρίς ηρωνία και εσένα το φίδιο, αδερφέ μου. Το ότι μας χωρίζουν οι ομάδες. Και εγώ έχω το σκυλί, τα αγαπάω τα ζώα, φίλε τρελό. Αμήν, έτσι αδερφέ τα αγαπάω μου. Πολύ και τα... λύκο έχω. Και τα ξένα τα ζώα έχω, και άμα, τις γάτες και αυτά. Άμα στον φάρο θα πεις, ρε σάρα, κάνει κανένα. Λέγε γλυκό μαγόρι, λέγε. Λέγε λοιπόν, λοιπόν. Ναι, αδερφέ Ευαγγέλη, επειδή βρήκα και τον Νίκο προθέσεις, ναι. Το Βόλου το λύσαμε. Θα ναι. Τα πει. Έτσι. Εσύ, για τον ίδιο, μια και αναφέρεσαι, ενώ μας χωρίζει οπαδική διαφορά, ναι. Γιατί εσύ είσαι εκμεταγραφής Ολυμπιακός. Ναι. Κρυφό Αριανός και για την ψυχή σου αποτυχία. Ολόκληρη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Μένουν επίσημα 1,5 μπορούμε και 2,5 με αυτούς τους ξένους και με μέτρη. Θα έρθουν και οι Σύριοι. Ναι. 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 Τότε ήταν 1 εκατομμύριο όταν ήταν ο Βαγγέλης. Τότε, ναι. Πριν ναι. Γίνει γαμπρός στον Περέα. Περέα, ναι. Σωστό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και Ολυμπιακός και έτσι και αλλιώς. Πολύ καλό το παιδί. Ερωτεύτηκε και. Μπορεί να του δώσει και πέτρε του γυναίκα, θα αλλάξει ομάδα. Δεν είναι κακό τώρα, ρε φίλε. Να συμπαθεί μια ομάδα και άλλο να επιτίθεσαι επί προσωπικού σε φίλους. Θα πάρω κάρτα. Αμήν, εγώ είμαι φτωχό. Εγώ είμαι. Και ζεις αριστοκράτησα και εγώ φτωχός μπατήρης που λέει τραγούδι. Εντάξει, αδελφέ. Αλλά για το σκύλο είναι ναι. Μη εντάξει, θέλεις. Ή βγαίνει τώρα που εγώ από πίσω πήρα όταν άκουσα. Εγώ δεν έφερα τίποτα προσβλητικά. Ναι. Είπα ότι κάνεις. Εγώ κατάλαβα, είμαι και εγώ 53. Στο Ντιτρόιτ πήγες ποτέ. Αυτός. Ευαγγέλη, δεν νομίζω. Αυτός να πήγες στο Ντιτρόιτ. Στο Μίτσικαν δεν νομίζω. Ο γυρισμένος έχει πάει, αλλά... Μίτσικαν. Σε μερικά πράγματα έχει, βλέπω. Και γερμανική, επειδή και εγώ γερμανική σπίτι. Άστα, την Παοκάρα την είδες σήμερα, τι είδες θα πούμε. Την είδα, ρε Κώστα, τι να σε πω, την απογοήτευσή μου, τις βλακίες, να σε πω ότι τι κρυβόμασταν τώρα, να πω κι εγώ χαρμάρες. Που έχω παίξει μπάλα, την πρόβα της Ενεράλε. Για φαντάζομαι να είναι κλειστή προπόνηση πριν την Κυριακή της Παρασκευής στο διπλό. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω τώρα εσύ που είσαι και παλιός. Ο Χαρίσης έχει καμιά διαφορά από τον Σακόφ και τον Μπίζεσβορ. Είναι χειρότερος. Ο άλλο το παιδάκι από την Κατερίνη πώς το λένε. Δεν νομίζω. Αυτό το παιδάκι που το φάγανε από την Κατερίνη πώς το λένε μωρέ. Μιστακίδη. Το Μιστακίδη. Αυτός ο Μιστακίδης δηλαδή είναι χειρότερος από τους Σακόφ, από τους Μπίζεσβορ και τους Τζαλμάδες. Δεν τρελαθούμε ρε πως δεν άμα στρελάνετε να πούμε. Δηλαδή ο Χατζησαΐας 2 μέτρα κρεβάτι, 5 μέτρα κρεβάτι άντρας. Από αυτό το σκατοδοχείο τον Κρέσπο είναι χειρότερος να πούμε. Άμα στρελάνετε μωρέ τώρα. Μα στρελάνετε ρε παοξίδες τώρα. Να πω τον Γάβρο τον ωραίο. Τον Νοβοσέλατς. Να στόπερ, τον είχε τα λίμπερο, παίζανε. Σε τερμπακάρο ο Μάρτιν, Νοβοσέλατς. Βέβαια. Έτσι, ήξερε και μπάλα. Και χτυπήματα φάουλ. Μπάλα με τίποτε και φάουλ. Μας έβαλε και ένα γκολ. Μας έβαλε και ένα γκολ. Ναι, αυτή θα κάτσει από εκεί ήμουν. Ήσουν στο 1-0. Το 1-0. Βέβαια, ρε. Με το δοκάρι του Κωστίκου. Στο... Κορτούλα. Ναι. Ναι, εντάξει, πήγε το τείχο εκεί που πήγε χαμηλά. Χαμηλά, το έφαγε ο Γιουγκοσλάβος. Από την αιστεία που βλέπεις την Καστέλα, κύριε. Ναι. Ο Εύρος μου τι λέει, άμα δεις τον Εύρο μου Βαγγέλη, τώρα ειλικρινά σου μιλάω. Έχει ζωή. Όχι ζωή. Ζωάρα, ζωάρα. Και τόνα και... εσύ άμα θυμάσαι το 60 από ό,τι ήσουν το 70 φτωχό κόσμο. Το για καταραμένο, γελάδια αρμέγανε. Γελάδια αρμέγανε. Το ξέρω. Φέρνουν εδώ κοντά είναι η Σταυροπολή. Χωριό ήταν βρε. Τι. Ο Φυρός. Φέρνει τρώγανε ηλίκη στο παλιό τέρμα Σταυροπολή. Ο Φυρός έπαιζε βόλεϊ, ποδόσφαιρο και άρμε για τις Αγελάδες. Και ξέρεις ποιος άλλος έπαιζε βόλεϊ. Ο Μπίκας. Έπαιζε στον Παύλο Μελά αυτός και στο Μακεδονικό βόλεϊ. Ξέρεις ποιος άλλος έπαιζε βόλεϊ και τελειώνουμε με αυτό. Εκείνος ο σέντερ μπακ, ο Τσέλιγκας που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ένα γερό παιδί, ο Θόδωρος Αποστολίδης. Ο Παιδάρας, έπαιζε βόλι. Παιδάρας, 2 μέτρα. Αυτό είναι, γι' αυτό μαλώσαμε εμείς με τον Λόρα. Ναι, ναι. Δεν την γύρισε στον Πάγεβιτ, δεν την βάλε. Πολλά ξέρεις. Και Παναθηναϊκούς. Παιδιά, άκου Κώστα κάτι και το ξέχασα, επειδή για τον Βαγγέλη. Ναι, να πει. Φέτος, το λέω από προαίσθηση και από τη γενική εικόνα της χώρας. Το πρωτάθλημα είτε θα το δώσουν είτε θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Σημείωσε την ημέρα. Θα το δώσουν. Δεν είναι. Ναι, δηλαδή εκεί που θα χρειαστεί το πρόξιμο, δηλαδή 20 χρόνια. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ το δώσανε ποτέ πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Γιατί και τις δύο φορές, εντάξει, την αξία του δεν λέω. Δηλαδή... Αλλά κοίτα, το 0-1 και το 4-5 μέσα στα Γιάννενα ακόμα γκρινιάζουν. 4-5 να το γυρίσεις διπλό, τότε θα με 2 βαθμούς κοίτα. Ναι. 4-5 και τότε είπα τον Νίκο, θυμάσαι το αγρίνιο του λέω. Μη. Θέλω που έπεσες χορεμένος ο αρίσταργος από πάνω. Ναι.
θηρίο. Και προπόνηση μου έλεγε ο Σταθμός ο Γιώργος, έχεις δίκιο, ο Σιδηρόπουλος, που τους έκανε ο Φάντροκ. Ο Φάντροκ ήταν γυμναστής του Άγιαξ. Ναι. Χώριζε το γήπεδο σε 11 κομμάτια. Και ξέρω καθορισμένα με το σφύριγμα. Ας το μη, θα το πάμε. Καταλαβαίνεις. Θα το πάμε αργά το λεπτό. Βαγγελάκη, αγαπάω. Το τηλέφωνο μου είναι 6996-522-074. Είμαι μόνος. Μια κοπελίτσα δεν είναι τίποτα. Έχω χώρο για σκύλο, εγώ και δικό μου, με αγάπη. Ψιλοπράματα. Και τους καλούς Ολυμπιακούς, επειδή είστε ο ΠΑΟΚ του Νότου. Όπα. Να το. Καλέ, ένα, Κώστα, δεν κατάλαβε. Ότι μη, φτάνει. Όχι, μια κουβέντα, κλείνω. Ότι πλέον τον ΠΑΟΚ βλέπουν για αντίπαλο, λόγω παρά. Έπειτα, πάει. Επόμενη γραμμή. Αυτό δεν βάραει εδώ. Δεν βγάζει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε. Καλά είστε, κύριε Αβδούπουλε. Δεν βγάζει. Ναι, ακούμε. Ακούμε, κύριε. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Έλατε, ρε φίλε, μια ώρα. Έλα, νόμιζα ότι μίλαγες αλλού. Πολύ Παναθηναϊκοί βγάλατε γλώσσα σήμερα, λέω, και θέλω να... Πολύ γλώσσα, ναι. Για δεν ενημέρωσέ με, να σου πω. Ένα, παιχταράδες έχουμε εμείς, Μπέργκ έχουμε εμείς, εξάρι έμπειρο που θέλει 7 τζίμιρο την καθησιά του έχουμε εμείς, μπακ αριστερό με ταχύτητα έχουμε εμείς, έρχεται φορά από την Αργεντινή εμείς, ποιος πάω, λέει, ψώνησε τσάμπα, λέει, από Ουκρανία και από δύο μικρομεσαίες ομάδες της Τουρκίας. Αυτή είναι η διαφορά. Βγάλανε γλώσσα, έχει Παναθηναϊκοί τώρα. Ακούω. Ο καθένας λέει αυτό που του νομίζει. Ναι. Δώσαμε δικαίωμα σήμερα με την κακή εμφάνιση. Δεν φίλε, ήταν το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν το Παναθηναϊκό εχθές. Ναι. Έπαιξε το αγαπημένο του 4-4-2 στραματσόνε. Ναι. Είδα το χούλι το ότι έχει καλά. Ρομβάκο έπαιξε και ευθεία. Πώς το έπαιξε. Ευθεία το έπαιξε. Α, ευθεία το έπαιξε. Ευθεία το έπαιξε. Και δύο φόρ ποιοι ήταν, ο Μπέρ και ποιο άλλο. Ο Μπέρ και ο Ιμπάρμπο. Α, ο Ιμπάρμπο, καινούριο. Ναι. Ο Λέτο έπαιξε, ο Λέτο. Μέχρι το 64 που είδα, όχι, ο Λέτο ήταν με πολιτικά έξω μαζί με Κοτσόλη και βλέπανε μαζί. Κοτσόλη, τι Κοτσόλη. Το Στέφανο, το Κοτσόλη. Το τέρμα του φυλάκα. Πού ήταν αυτό. Έξω καθόταν με πολιτικά, δεν παίζανε. Α, ναι, δεν είναι. Κάνει την αποστολή. Ποιο έπαιξε, ο Στυλ έπαιξε. Ο Στυλ έπαιξε τέρμα. Ναι. Μέχρι το 64 που είδα, εγώ σου λέω τώρα. Τι ήταν τα μάτια μου. Τι ήταν τα μάτια σου. Τι ήταν τα μάτια μου. Ναι. Είδα έναν πολύ καλό Γουακάσο. Ναι. Βέβαια μπορεί να είναι και η τέτοια. Το ενθουσιασμός, ναι, ναι. Γιατί όταν πας σε μια ομάδα, είναι και ο ενθουσιασμός που παίζει. Για να δούμε. Ναι. Το 4-4-2 του πηγαίνει καλύτερα από το 4-2-3-1 που τον είδα στα λαπέ. Τι ήταν οι δύο κεντρικοί χαβ, δηλαδή. Δύο ήταν ο Ζέκα με τον Λεντέσμα. Ο Λεντέσμα, πώς ήταν ο Λεντέσμα. Ο Λεντέσμα ήταν πολύ καλός. Ναι. Δεν πήγε σε πολλά μέτρα. Τα έκανε ο Ζέκα. Ναι. Χαμάλης δηλαδή του... Χαμάλης. Ναι, χαμάλης, ναι. Πάντα, πάντα. Χαμάλης, ναι, ναι. Ο χαμάλης του αμυντικού χαφ. Μάλιστα. Μπροστά ο Λούντ, ο οποίος έπαιξε, πάτησε πολύ περιοχή εχθές. Δηλαδή βγαίνοντας στο τάκρα ο Παναθηναϊκός, είτε από τη μεριά του Μέστο, είτε από τη μεριά του Χούλτ, πάταγε πολύ περιοχή ο... πίσω από το... Δηλαδή έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι περισσότερο Μπερκ και από πίσω ερχόταν ο... η ανάποδα. Τον είδα καλύτερα να πατάει. Ο Λούντ χαφ. Ο Λούντ. Χαφ. Ναι. Με Ζέκα. Ήτανε. Ο Ζέκα με το Λεντέσμα. Σαν το μου φαίνεται ότι ο Λούντ. Ο Λούντ με τον... Ο Λούντ δεξί μπακ δεν έπαιξε. Μπακ δεν έπαιξε ο Λούντ. Ο Λούντ με το Γουακάσο. Με μπέρδεσε το μάτς, δεν το δω, ρε φίλε. Ήμουνα σε επαγγελματικό ραντεβού, δεν το δω το μάτς. Έπαιξε 4-4-2. Δεξί μπακ ποιος έπαιξε. Δεξί μπακ έπαιξε ο Μέστο. Σέντερ μπακ έπαιξε ο Κουντρουμπής. Ναι. Δίπλα του ο Ιβάνοφ, αριστερά ο Χούλτ. Στο κέντρο ο Ζέκα με το Λεντέσμα. Ναι. Μπροστά ο Γουακάσο με τον Πτέρυγες. Ο Γουακάσο με τον Λούντ. Α, ο Λούντ έπαιξε Πτέρυγα. Αυτό σου λέω. Και μπροστά ο Ιμπάρμπο με τον... Ρε, αυτός ο Λούντ μπορεί να παίξει Πτέρυγα, ρε. Όταν έβγαινε η μπάλα από τη μεριά του Χούλτ, έκοβε από την ανάποδη πλευρά και πάταγε περιοχή. Μάλιστα. Στο πρώτο δοκάρι. Αυτό σου λέω. Μάλιστα. Καταλαβες τι κίνηση έκανε. Ναι, δεν το είδα. Έκανε διαγώνια κίνηση μέσα στην περιοχή. Όταν η μπάλα έπαιζε από τη μεριά του Μεστό, την ίδια κίνηση έκανε ο Γουακάσο. Πάταγε περιοχή. Κατάλαβα. Εντάξει. Καλά του πήγε το 4-4-2 χτες. Δεν ξέρω τι είναι τέτοιο με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Άλλη ομάδα η μία, άλλη ομάδα η άλλη. Άλλο σύστημα η μία. Ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα θα παίξει 4-3-3. Τις τελευταίες 2-3 μέρες ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς με αισιοδοξία. Και... γιατί, ναι, δεν ξέρω. Γιατί ναι. Έχει χαμηλά την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχει αισιοδοξία. Και εγώ έχω αισιοδοξία.
Γιατί και μου βγήκαν πολλοί και μου είπαν ρε, αυτός ο Παναθηναϊκός έχει καμιά σχέση με αυτόν τον ΠΑΟΚ, τον Αργό. Δεν πετάει στα σύννεφα. Ξέρουμε μέχρι που είναι το πάπλωμα μας και πού θα πάμε. Εγώ φίλε από τον ΠΑΟΚ σήμερα απογοητεύτηκα πιο πολύ απ' όλα. Απογοητεύτηκα από τον άξονα του, όλο τον άξονα του. Δηλαδή, ο Τζαβέλας εντάξει αριστερό στόπερ, εμένα δεν μου λέει τώρα. Εγώ τον Τζαβέλα τον θέλω αριστερό μπακ. Αυτό τον ανεμικό τον Λέοβατς, δηλαδή τον προτιμώ τον Τζαβέλα αριστερό μπακ. Άποψή μου. Από εκεί και πέρα, Κρέσπο, σέντερ μπακ στον ΠΑΟΚ, έχω 30 Έλληνες σαν κι αυτόν. 30 Έλληνες σαν κι αυτόν. Δηλαδή, τι να σου πω, ένα μια απογοήτευση. Να πάρει την μπάλα, την κατεβάσει, δεν ξέρω πού να δώσει την μπάλα. Χακοντός, χαμηλά ψιλοκαλός, τσόγλανος ποδοσφαιρικά, βρίζει, διαμαρτύρεται στο διαιτητή, στον αντίπαλο, θα φαγωθεί. Αυτό είναι ο Τζαβέλας, θα έχω και τον Κρέσπο φέτος. Κατάλαβες, έτσι κατάλαβα εγώ σήμερα να πούμε. Να σου πω κάτι για να κλείσω. Ο Ξάκοφ, μέτρια πράγματα. Πολύ καλός ο Τζίμιροτ. Ο Πέλκας είναι να το δώσει δανεικό. Αυτόν. Και να πάρεις ένα δεκάρι, τι Μπίζεσβορ. Ο Μπίζεσβορ θα ρίσκε και με βγήκε από τη μηχανή του χρόνου του κύρου του Γρανάζη 35 χρόνια πριν. Άλλης κοψιάς, άλλης δεκαετίας παίχτης. Άλλης κοψιάς παίχτης. Να σου πω κάτι. Άκουσα ότι έκανα αλλαγές και τα λοιπά για να μπερδέψει τον τέτοιο. Τι να μπερδέψει. Τον Ολλανδό. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία αυτό να γίνει όταν ειδικά παίζεις με ομάδα τέτοια. Να σου πω και κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε. Να σου πω και κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε. Δεν μπορείς να τον μπερδέψεις τον Άγιαξ, ναι, με ένα φιλικό βάζοντας 25 παίχτες να παίξουν μέσα. Τι τώρα ο Λαδός λέει με ποιους, ναι, θα ξεκινήσει, δεν ξέρει με ποιους θα παίξει, ναι, ο Ήβιτς. Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε εμένα σήμερα επίσης. Για πες. Που έβαλε πώς το λένε αυτό τον τον Χαφ, τον Γκανία μαζί με τον Τζιόλι. Δυο εξάρια. Να δοκιμάσεις τι, ρε Ήβιτς? Τι να δοκιμάσεις, ρε Ήβιτς, δυο εξάρια? Πόση ώρα, 5 λεπτά που θες να κρατήσεις το αποτέλεσμα, 10, αυτό πήγες να δοκιμάσεις? Δυο εξάρια βαριά με μικρά μέτρα, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί δεν βλέπουν μπάλα σε αυτή την πόλη, ρε? Δεν βλέπουν. Και δεύτερον. Λογικά το σηκώνει τον Περέιρα, ακού. Σηκώνει τον Περέιρα για αλλαγή. Όλη η Ελλάδα ξέρει, και ο πιο κουτός και ο πιο άσχετος από μπάλα, ότι ο Περέιρα πρώτον και δεν μπορεί και δεν θέλει να παίξει στον ασβέστη. Δεν μπορεί. Και τι πάει και κάνει? Λέω, αν βγάλει τον Κουλούρι είμαι σε καλό δρόμο. Να πετάξει δηλαδή τον Περέιρα στον Κουλούρι και να παίξει με Τζαλμάν Ροντρίγκες. Και τι κάνει αυτός? Βγάζει τον Ροντρίγκες και βάζει τον Περέιρα και τον βάζει στη γραμμή. Αυτά να πείτε. Ο κρυφτό παίξαμε και κυνηγητό και λακαμίες. Διάλειμμα ένα λεπτό. Άιντε, μπράβο. Διάλειμμα. Άιντε. Πέρσι τον Κίτσιου τον έχω σκίσει. Σήμερα ο Κίτσιου ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Κίτσιου. Με δεύτερο τον Τζαβέλα. Για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Δηλαδή περιμένω να δω τον Χαφ. Περιμένω να δω τον Στόπερ. Τον Κίτσιου τον είδα πέρσι. Αδυναμίες. Φέτος βλέπω αυτό το φιλικό, έπαθα πλάκα. Ταχύτητα, ταχυδύναμη, γύρισε πίσω, μάρκαρε χαμηλά, καλά κοντός αυτό το boy δεν μπορεί να το κάνει. Και κούρσες και πάσες και εξτρέμ έγινε και έκλεισε μέσα του. Έπαθα μπλάκα. Και ο Μάτος μ' άρεσε. Και ο Μάτος μ' άρεσε. Περιμένω να δω ένα center back. Βλέπω τον Κρέσπο. Αφιέται από εδώ, ρε. Τώρα λέει θα φέρει το Βαρέλα. Ναι, εκεί να κλείσει. Είναι τρύπα, θα κλείσει. Ποιο Κρέσπο, ρε. Πάει να παίξει τον Άγιαξ με τον Κρέσπο και τον Τζαβέλα 2. Μα κοίτα γαϊδούρια τους Ολλανδούς. Σήμερα έβλεπα τους Νορβηγούς. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν πήρε μάτι καθόλου την. Κάτι πεδαράδες, κάτι αθληταράδες, κάτι ταχύτητες, κάτι αυτά. Τον έβαλα τον Μπας Γιάννη μέσα στα δίκτυα. Ναι. Α, εντάξει, αλλά μια πίεση, ένα πρέσι και ένα αυτό. Θα πάτε εκεί πέρα στον Άγιαξ έτσι να παίξετε. Και να βάλει τον Μπέλκα 4-2-3 να δοκιμάζει. Δηλαδή, εσύ κάνει πρόβα τσενεράλε να βάλει τον Μπέλκα στο Άμστερνταμ. Θα βάλεις τον Μπέλκα στο Άμστερνταμ. Έχεις τρελαθεί, ρε. Και τι? Τον Περέιρα στη γραμμή. Περέιρα θα παίξει 4-4-2 στη θέση του Μπέλκα πιο μπροστά. Και θα βάλεις τον Τζίμι Ροτκόφτη και θα βάλεις ένα δημιουργικό. Τον Μπίζεσβορ. Άρα ο Μπίζεσβορ ταρατατά μας βγήκε. Μας βγήκε ταρατατά. Δεν μπορείς να πας ψηλά.
Με αριστερό μπακ στο Λέοβατς και αριστερό στόπερ τον Τζαβέλα και τον Κρέσπο 1,75 σέντερ μπακ. Δεν μπορείς να πας επάνω. Δεν μπορείς να πας. Περιμένω να δω αυτόν τον κόφτη, το σκύλο που λένε τον. Το ξεχνάω το όνομά του, αυτός που έπαιξε λίγο, που είναι ανέτοιμος ακόμα. Και τον Κλάου σέντερ φορ, να δω τι μπορεί να γίνει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Προβληματίστηκα πάρα πολύ. Μετά έχω ένα τσαπασούλι τον Ροντρίγκες. Τραβάω κι άλλο ένα τον Τζαλμάλ. Αυτός λέει είναι ο αντικαταστάτης του Μάκο Τζαλμάλ. Θα μου πεις ένα μάτς τον είδαμε. Ναι, εντάξει, χωσιάρης είναι, γλίγορος είναι, αυτός είναι κτλ. Δεν είναι όμως ο παίκτης θα μπει, θα κλείσει, θα σουτάρει, θα κάνει. Και ο Ροντρίγκες τσαπατσούλε μες. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, κρατάω καλάθι μικρό. Τερματοφύλακας καλό τον είδα. Τον Μπρέτζασικ ψηλό δυνατό στην έξοδο τρίστε. Τον είδα γέμιζε εστία, δεν ήταν σαν τον άλλο τον περσινό. Τερματάρα, σωματικά προσόντα. Ε, ναι, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Νίκος Παγκράτη ΠΑΟΚ. Γεια σου, Νίκο, από τον Παγκράτη, λέει. Τι να πει, γαβρομαγνήτη και βαζελομαγνήτη έχει. Όχι. Τώρα τις τελευταίες τρεις μέρες. Κάτσε, κάτσε. Έχω βαζελομαγνήτη γιατί οι γαύροι μετά την τριάρα που φάγανε. Ναι, άκου να δεις το αντριλίκι τους. Φταίει, λέει, ο προπονητής. Δηλαδή, φταίει ο προπονητής που έχει τον καπίνο τέρμα. Τα δυο βαριά κορμιά στόπερ και το Μιλιγιβόγεβιτς εξάρι. Φταίει ο προπονητής. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Τώρα τα καθημάς. Ναι. Εγώ θα δω τον ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει να τον εδώ. Στα φιλικά, να σου πω κάτι. Φάγαμε τον γκολ στο 85, βάλαμε ένα γκολ. Ναι. Είναι και αυτό μια αντίδραση. Ναι, εντάξει, ωραία. Είναι μια αντίδραση. Γιατί παίζανε παλαμάκια σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι κρατούσε χαρτιά ο Ίβιτς. Α, κρύφτηκε. Λίπος του ρούχου ψουλόγους. Ναι, εντάξει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Δεν είναι εικόνα ομάδας. Έχω δει όλα τα φιλικά, τους είδα και άλλες φορές να μπαίνουν φρέσκοι. Σήμερα ήταν απαλαέο-έο. Κάνα την τέσσερα μόνοι τους. Ναι, αλλά λοιπόν, να σου πω κάτι όμως. Ρίχτω. Όταν ο Τζιόλης είναι ο αργός, ποιοτικός, αλλά πολύ αργός, περιμένω να δω κάτι ποιοτικό. Ακούμε λίγο. Κάτι ποιοτικό σαν τον Τζιόλη και πιο γρήγορο. Και μπαίνει ο Τζιόλης και φτιάχνει το κέντρο. Ναι. Και περιμένω. Βλέπω τον Κίτσιο, τον οποίο έχουμε σκίσει πέρσι, να είναι πολύ καλός από δεξιά. Ένα μειονέκτημα έχει ο Κίτσιο. Να ακούσω. Σέντρα. Πρέπει να τη βελτιώσει. Σήμερα ήταν καλή η σέντρα του. Στην άμυνα δεν περνάει τίποτα. Με τον Αρμέιν, άμα έχει τον αντίπαλο, του παίρνει την μπάλα. Βελτιώθηκε. Στη σέντρα, ναι. Πάντα και από πέρσι είχε ένα θεματάκι. Α, τον φτιάξουμε. Την ασίστ. Ωραίος. Λοιπόν, απ' την άλλη, το ρόστερ. Ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έχουμε 5 τερματοφύλακες, 5 στόπερ, 10 άμυνα, 7 χαφ, ξέρω εγώ τι έχουμε. Ό,τι και αν είναι, εγώ δεν πάω στα ονόματα. Πάμε στην Βαρκελόνα. Έχεις γεμάτο ρόστερ, σωστό, εντάξει, σωστό. Αλλά από το γεμάτο ρόστερ, κανένας δεν ξεχωρίζει. Σωστό. Από τον άλλο δηλαδή να πεις ότι, ρε παιδί μου, έχω και 2-3 οι οποίοι άμα λείψουν θα έχω πρόβλημα. Ωραία. Ναι. Να πάμε τώρα κάπου αλλού. Έχουν δέσει αυτοί. Όχι. Όχι, δεν βρεθήκανε. Όχι. Κάτι κάνανε, κάτι ψιλολένε, κάτι ψιλοξέρουνε μεταξύ του. Όχι, δεν βρεθήκανε, όχι. Ούτε τακτική κάνανε, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Όχι. Σήμερα σου είπα, παίξανε παλαμάκια, μια ωραία πεταλούδα. Ναι. Έτσι το λέω εγώ το μάτς. Ωραία. Εγώ το μάτς θα το κρίνω με, που δεν θα κατέβει το Βαρέλα να παίξει στόπερ στον Άγιαξ, ούτε θα κατέβει ο Μπίσεσβα να παίξει εντεκάδα. Εντάξει, θα δούμε μια εντεκάδα τα τρία τέταρτα με τον περσινό ΠΑΟΚ, να είναι και αυτός λίγο σίγουρος και αβάλει. Μάτος που δείχνει. Για μένα ο παίκτης που δείχνει την ταυτότητά του είναι μόνο Μάτος. Και ο Μάτος, και ο Μάτος μπορεί, μας λέει ότι παιδιά, έτσι όπως πάνε τα χαφ, βάλτε με χαφ να βάλω τον Κίτσου δεξιά. Γιατί. Μέσα, ναι, μας το λέει. Μας το λέει. Είναι παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα και να την πάει στην περιοχή. Ναι, αυτό και ο μόνος που μπορεί να την κατεβάσει. Ωραίος. Αυτό ακριβώς. Οι άλλοι ακόμα είναι, ψάχνονται τα βήματά τους. Τώρα ήρθανε, οκ, okay, Κάνιες, Μάνιες, δεν ξέρω ποιοι είναι. Από εκεί και δεν τον είδα τον Κάνια, δεν ξέρω ακόμα. Τον Κάνια δεν μπορώ να πω, γιατί το παιδί είναι ανέτοιμο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, και ούτε θα παίξει την Ολλανδία. Όχι, όχι, δεν θα παίξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το κρίσιμο μάτς και τη σοβαρότητα του ΠΑΟΚ, να δω ότι έχουν αφομοιώσει κάποια πράγματα από την προετοιμασία τους ή οτιδήποτε άλλο. Άγιαξ, τίποτα άλλο. Εκεί θα φανεί. Να περιμένουμε 2-3 μέρες λοιπόν να το αναλύσουμε το έργο. Αν θα είμαστε χαρούμενοι, θα τα πούμε και αν είμαστε δυσαρεστημένοι. Πάλι θα τα πούμε. Ασυστόλος. Πάλι θα τα πούμε. Υγεία να έχουμε. Να σε καλά. Να σε γερό. Να σε γερό. Θα τα πούμε, ρε. Που μα το όρθει. Βέβαια. Ατάκες ραπτό ελικόπτερο. Γκουντουμάνικο.
από κάτω, σούπερ μάρκετ, εγγυνιολόγος, συναπισμός, βέβαια τι σάμαλι είναι, έχει πολλά. Πρώτος όλα τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, σήμερα κρυφτό στο Άμστερνταμ, θα παίξει μίλα λέει, στη Ρεβάς με Άγιαξ Τζαμί και στο τέλος κυνηγητό. Απόλυτη θύρα 4 λέει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε, πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Έλα, δεν ακούω. Έλα βίλε. Έλα, εγώ είμαι. Παταγκάζι, ναι, ωραίος. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Για Ντέμιση και Τσιμπάρ και Παναθηναϊκός. Έλα ρε, τι έγινε, γλώσσα βγάλαμε, ρε, βγάλαμε γλώσσα. Όχι, όχι, δεν βγάλαμε καθόλου γλώσσα, περίμενε λίγο, να μιλήσουμε για μπάλα λίγο. Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Ωραία. Επειδή είδα τον αγώνα χθες, πες μου λίγο, και ρώτησε τους Παναθηναϊκούς όλους, ποιοι είναι οι μέσοι του Παναθηναϊκού. Με αυτό ρωτούσα και εγώ. Χθες συνέφαγα σε ένα μαγαζί στο Γλυκό Μαλάτι. Θα μπήκε χορηγό στην εκπομπή. Λοιπόν, του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, διαφήμιση. Όχι, ναι, πήραμε μια διαφήμιση, πήγα για αυτή τη δουλειά εγώ εκεί. Και ήταν κάποιοι εκεί Παναθηναϊκοί και τα λοιπά. Και του έκανα ερώτηση. Δεν το βλέπα. Δηλαδή, εγώ το μάτι δεν το μελέταγα γιατί μιλούσαμε με τα παιδιά. Αν δεν κάτσω να γράψω, να σημειώσω, να κάνω, δεν ναι, μπορώ. Ναι, ναι. Να δεις, ασχοληθείς με τον αγώνα. Λέω ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός αυτός μπροστά θα έρθει ο Μπουμάλ, εγώ τον πιστεύω τον Μπουμάλ, τον πιστεύω. Ο Μπουμάλ είναι για τη λαϊκή, είναι άστον. Εμένα μ' αρέσει ο Μπουμάλ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα δείξει, θέλω να τον δω βέβαια, γιατί τώρα είπες κάτι, στον Πανιόνιο, ο οποίος έπαιζε πολύ πίσω και ο Μπουμάλ είχε ταχύτητα, έφευγε με ταχύτητα και σε ανοιχτές άμυνες έκανε δουλειά. Δεν σηκώστε για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Ναι, για τον Παναθηναϊκό μιλάμε, ναι. Γιατί και ο Καρασαβίδης που έπαιζε στον Απόλλωνα πίσω από τη σέντρα με τον Αρχοντίδη έπαιρνε την μπάλα και έβγαινε με ταχύτητα στο μεγάλο χώρο. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν τα έχω ζήσει, αυτά δεν τα έχω ζήσει. Δεν τα έχει ζήσει. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ στις κλειστές τις άμυνες μέσα στην Τούμπα και του λέγανε κάνε και πρέσιγκ ψηλά, κερδίσουμε ψηλά την μπάλα. Αυτό δεν την πήγε τη γραμμή πολύ δυνατά. Λέω λοιπόν όμως ότι από τη μέση και μπροστά τον Παναθηναϊκό εγώ το γουστάρω. Και περιμένω. Από τη μέση και πίσω τι γίνεται. Ναι, από τη μέση και πίσω έχει ένα ωραίο στόπερ δεξιά το μαύρο. Μ' αρέσει. Έχει ένα καλό δεξί μπακ που έκλεισε στο πρόβλημα εκεί. Μ' αρέσει. Α, μπράβο, ναι, αυτό. Με κουτρουμπίδες στόπερ δεν τη βγάζεις. Με τον άλλον το Χουλκ που δεν κατέβαινε από τη μεσαία γραμμή. Δεν τη βγάζεις. Με τίποτα. Δεν τη βγάζεις. Και ο Ζέκα. Ανακαλύπτει. Ναι, ο Ζέκα. Είναι χαμάλης, αλλά θέλει ένα πιο ποιοτικό παίκτη παρτενέρ του, ένα καλό οχτάρι. Δεν τώρα πήρανε αυτόν τον Λεντέσμα, λέει, έτσι. Τροφονόμος. Πώς είπατε? Τροφονόμος. Δεν ξέρω. Ο Εσχέμ δεν βγήκε. Άμα δεν βγήκε αυτός, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ούτε αυτός θα βγει τώρα. Θα έρθει τώρα σε 33-34 να καθίσει. Δηλαδή, αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Και αν θέλεις και για το Ζέκα. Εντάξει, καλό είναι, τρέχει. Σαν τα παιδάκια της Αφρικής, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, 35 κιλά έχει μείνει. Αλλά. Ναι, αλλά δεν μπορεί μόνος του. Ναι, δηλαδή. Δώσ' του μια ποιότητα. Όχι, θα έχει τον Αμπέιντ. Όχι, θα έχει τον Λουντ. Όχι, θα τον βάλει τον Κουτρουμπί. Όχι, θα τον βάλει τον, ξέρω εγώ, τον Δόνι. Το γιο του Δόνι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πρέπει να έφυγε, δεν πρέπει να είναι. Όχι, λέω διαχρονικά. Έχουμε δει δίπλα στο Ζέκα πάρα πολύ παλτουδιά να πούμε. Δεν ο Παναθηναϊκός, ναι, σε μεγάλο βαθμό, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος έτσι πως τον είδα εγώ από τη μέση και μπροστά είναι καλός, με λέει το αριστερά αν θα βάλει με τον άλλον το κοντούλι, το μαυρούκο που έχει είναι καλός, μπροστά Μπέρκ, πίσω Βηγιαθάνες, σαν δεκάρι θα κάνει δουλειά. Αλλά από εκεί και πίσω μετά είναι το χάος, δεν υπάρχει τίποτα. Α, δούμε. Πίσω και τέρμα έχεις, και τέρμα έχεις κυκλοθυμικό. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση στους παοξίδες. Να τους κάνεις. Από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πώς είναι ο σημερινός Παναθηναϊκός. Ποιους παίχτες θα θέλανε στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ερώτηση. Από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Από το φιλικό που είδαμε χθες. Ναι. Πόσους παίχτες θα ήθελε να έχει στον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Έγινε, Κωστή, καλά βράδυ. Για χαρά. Πόσο άμπαλος είσαι, ρε. Ο 525. Για ποιο λόγο μας βρίζει. Σήμερα δοκίμαζε σχήματα και τους έβαλε όλους. Ο Κρέσπο πολύ καλός. Η άμυνα μας φέτος θα είναι γρανίτης. Δεν βλέπεις πως ο Σαχόφ είναι παιχταράς. Παιχταρά το δεις ο Σαχόφ. Εντάξει. Ραπτόπουλε, τόσο καιρό καυγίζεις ότι τα φιλικά δεν είναι για συμπεράσματα. Και σήμερα απογοητεύτηκες.
Στις νίκες χαμηλά την μπάλα και στις ήττες τα βάφουμε μαύρα. Σοβαρέψου και άσε την ομάδα μας να την κρίνεις στα επίσημα μάτς. Λοιπόν, έτσι βγάλτε χολή για τον ΠΑΟΚ πριν αρχίσει η χρονιά. Καρκίνι του ΠΑΟΚ μας. Βγαίνει ο κάθε μπούφος και έχει άποψη. Πάντε γήπεδο, στηρίξτε λίγο και μετά έχετε άποψη. Αλλιώς καραμπέ και μούγκα, κορδελιό 73. 8.000 διαρκείας κάνανε ρε ταγάρι. Δεν έχουνε δηλαδή στήριξη στον ΠΑΟΚ. Τι είναι, του καναπέ είναι. Καλημέρα Κωστή από τη Ρόδο. Γεια σου ρε φίλε, φανταστικό νησί η Ρόδος. Γνώμη μου για την Τρίτη τον αγώνα, όχι με πίτσες αλλά με χαρτομάτιλα θα το δούμε. Η Παναγία Σουμέλα να βάλει το χέρι της. Σουμέλα, κρυφτείτε, κρυφτείτε, λεκίτα, μην γίνει το αυτού. Σε βρήκα από τους Ολλανδούς την Τρίτη και να δω που θα κρυφτούν οι ρεπόρτερ μετά, λέει ο 608. Ραπτόπουλε, ρώτα τον Κυρκώστα από την Κατερίνη να βγει και να μας πει τι μέρος του λόγου είναι κάποιος τζίμας που ανέλαβε την νίκη Βόλου. Ραπτόπουλε, με θύμισε στο Χατζηχρήστο, μη λες ονόματα κύριε Περδικούλη μου, πες με Πατριάρχη Ιεροσολύμων και θα καταλάβω εγώ. Κάνε εσύ αβάντα στον Καρυπίδη. Εσύ, λέει ο άλλος. Ο Σκόρτας θα την είχε αλφα την ομάδα. Τώρα άλλα τόσα χρόνια που τον έσχιζες κατέστρεψες τον Άρη. Εγώ. Ο Σκόρτας όμως ήταν ο μόνος που έπαθε κακό από την αγάπη του για την ομάδα. Λέει ο 290. Έχω κάνει σχολή φίλε 178. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Μπάμπης από Αθήνα. Γεια σου Πάμπη. Παναθηναϊκός. Έτσι μπράβο. Γλώσσα βγάλατε Πάμπη. Ρε εσύ, εντάξει, εγώ έχω ελαφρώς συγκρατημένη αισιοδοξία. Εντάξει, με τις Βόλε παίζαμε. Ναι. Εγώ ας δω πρώτα το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα είναι με την ΑΕΚ. Ναι. Και θα βγάλω κάποια συμπεράσματα. Απλά εντάξει, μου άρεσε εμένα η ομάδα. Ναι. Μου άρεσε. Ο ΠΑΟΚ φίλε, τίποτα. Από όλο Λεμεσού, τίποτα. Και το κακό είναι ότι οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ δεν ανησυχούνε. Το μόνο που ξέρουν είναι να κράζουν. Θα δείτε και θα πάθετε, θα το δείτε. Καλά, οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ έχουν μια ποδοσφαιρική άποψη, η Παναθηναϊκή μια αισιοδοξία. Οι γάβροι πες μου τι πάθαν και δεν βγαίνουν. Μπορείς να μου πεις. Οι γάβροι, εντάξει. Ναι, για πες μου. Βγήκε από την Καστέλα. Εντάξει. Ναι. Βγήκε και είπε και μας είπε και αμαρτωλούς. Ναι. Το Μπουμπλή. Ναι. Αυτή δηλαδή δεν είναι αμαρτωλή που μια ομάδα του Πειραιά τη διαλύσανε. Δηλαδή για τον εθνικό μιλάς. Ναι, δεν είναι αμαρτωλή που άλλη μια γειτονιά τη διαλύσανε την Ελευσίνα. Ελευσίνα, τα Ελευσίνη εμείς. Θυμάσαι πως έπεσε η Ελευσίνα. Η Ελευσίνα, ε. Ήρθα πάνω τις χρονιές. Ναι, θυμάμαι. Πανελευσινιακό, ναι. Θυμάσαι που τρίτη αγωνιστική πήγε και τους πήρε χήμες στο ΆΚΑ και τους βγαίνει μετά το παιχνίδι ο άνθρωπος που είχε πάει στο δικαστήριο με κολάρο του Κοσκοτά και έλεγε θα σας ρίξω κάθε χρόνο κατηγορία. Ναι, εκδικήθηκε. Τι ωραίες ιστορίες να σου πω για αυτούς. Δεν είναι αμαρτωλή αυτή. Αμαρτωλές ιστορίες. Όχι, αμπάλα, άσε την αμαρτία. Να ναι. Μας πούνε για την μπάλα, τι κάνει. Λέει, περιμένουμε, λέει, εμείς Ιούλιο, ποτέ δεν κάναμε μεταγραφές. Εντάξει, ας παίξει η διαιτησία 50-50. Ναι. Και θα σου πω εγώ. Να γίνει φίλος μας ο κύριος Καραμελίδης, ο εξαίρετος κύριος. Ναι, ναι. Αν δεν πούνε μέσα οι επιστήμονες. Ναι. Να μην ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο στην κουμπί. Ναι. Αν με 50-50 δεν μπουν μέσα οι επιστήμονες. Ναι. Οι σύστες. Δεν την αντέχουν. Δεν την αντέχουν, ναι, και είναι καλομαθημένοι βέβαια. Και εγώ, κοίταξε, εγώ δεν σου μιλάω ειλικρινά. Εγώ θα γούσαρα να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για τον πρόεδρό τους. Είναι πολύ, έχω ακούσει και από φίλους της Θεσσαλονίκη, είναι γενικός και σαν επιχειρηματίας πολύ καλός. Πληρώνει την ώρα του τα πάντα. Είναι, εγώ μόνο και μόνο γι' αυτό να είναι. Αλλά άμα έχεις τώρα κάτι οπαδούς, στους οπαδούς τους πάω μου που είναι μαχητικοί. Ναι. Αλλά πώς είναι μαχητικοί. Ναι. Σαν τους λέω Ελπίνορες. Ο Ελπίνορας στην Οδύσσια ήταν ο πιο πιστός σύντροφος του Αχιλλέα. Ναι. Αλλά πώς σκοτώθηκε, ξέρεις. Και θυμιζότανε για τη χαζομάρα του. Φελός ήταν δηλαδή. Ξέρεις πώς σκοτώθηκε. Πώς. Μετά από ένα γλέντι που κάνανε ένα βράδυ, αυτός κοιμήθηκε στη σκεπή. Και το επόμενο πρωί σηκώνονται κάπως αργά και λέει σηκωθείτε πάμε ένα γρήγορα να πολεμήσουμε και τέτοια και τρέχει ο βλάκας και πέφτει κάτω από τη σκεπή και σηκωθώνεται. Εφελός ήταν. Άντε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος. Έλα φίλε. Έπεσες. Επόμενος ναι. Έλα Κωστή. Έλα φίλε τι έπαθες γιατί κλαις. Δεν κλαίω ρε. Έλα Παναθηναϊκός κι εγώ. Από πού. Εξάρχεια. Εξάρχεια ε. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πούμε λίγο για την ομάδα.
Ναι. Πρώτον, για κάποιους που βγήκαν προηγουμένως, δεν έπαιξε 4-4-2, έπαιξε 4-2-3-1, 2 half, Λεντέσμα 10, αριστερό back, Χουλτ, στα center back, Ιβάνος με τον Κουτρουμπί, δεξιά ο Μέστο, τέρμα Χουκτήλ, τριάδα δεκάρι, έβαλε το Λουτ στο πρώτο ημίχρονο, αριστερά τον Γουακάσο, δεξιά Εμπάρμπο και μπροστά τον Μπέργκ. Και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο τον Βιαφάνης. Δεκάρι! Εντάξει. Στη θέση του Λουτ. Δεκάρι, ναι, ναι. Θέση του Λουτ. Εντάξει, εγώ δεν το πολύ γουστάρω, είναι... Το Λουτ, το Λουτ. Έχει παραέχει κοιλάκια, ναι. Πιστεύω για αλφαεθνική είναι βαρύς. Γενικά μου αρέσουν οι Λατίνοι και αν θυμάσαι τον Γκονζάλες, τον Έκη, τον θυμάσαι... Πολύ καλά. Δεν σου έρχεται στο στυλάκι το Βιαφάνιες. Εντάξει, δεν, το Βιαφάνιες πέρσι περίμενα να το δω στον Παναθηναϊκό, δεν μου βγήκε. Πιστεύω φέτος θα τον δω καλύτερα τον Βιαφάνιες. Δεν ήταν καλή χρονιά πέρσι. Το βάλα στη γραμμή, θα τον βάλα δεκάρι, δεν προσαρμόστηκε. Και από τον Μπουμάλ περιμένω, άστον να λέει τον άλλον, να τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον Μπουμάλ έχει το ένα σμένα, κλείνει μέσα, σουτάρει στην απέναντι γωνία, έχει καλά στοιχεία να πούμε. Ναι. Τον Μπουμάλ, πρόσεξε με, σε 4-4-2, εγώ θα τον έχω να δίπλα στον Μπέρκ. Τον Μπουμάλ. Θα τον έχω να δίπλα στον Μπέρκ. Σε ρόμβο, σε ευθεία, σε 3-5-2, πάλι θα τον έχω να δίπλα στον Μπέρκ. Θα τον έβγαζα καλός, από τις... Κακός. Ναι, μ' αρέσει ο Μπουμάλ, τον περιμένω εγώ τον Μπουμάλ φέτος. Καλός κακός μπροστά, ο προπονητής έχει πολλές λύσεις, πρέπει να τις αξιολογήσει. Σαν μάνατζερ μας έχει δείξει ότι έχει φέρει κανένας παίκτες, αλλά σαν προπονητής δεν έχει πείσει καθόλου. Ναι. Ούτε από τα play-off, ναι. Ούτε στα μάτς πέρσι και γενικά εντάξει έπαιξε με τη Τσβόλε. Ναι. Τώρα περιμένουμε να το δούμε, αν και είμαι πολύ απαισιόδοξη για τις προπονητικές του ικανότητες. Ναι. Οκ, okay, boy. Έτσι. Τα λέμε. Επόμενος φίλος, ναι. Γεια σου, Κώστα. Καλώς τώρα. Τα άκουσες εγώ. Ναι. Μ' αρέσει να πούμε που έφυγε ακροατήριο Λεκανοπεδίσιο. Λεκανοπεδίσιο. Ναι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να σε πω κάτι τώρα. Δεν με άρεσε η ομάδα να πούμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή... Πρόσεξε να δεις, εντάξει, έχουμε λίγο έναν τόνο πιο γρήγοροι είμαστε. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι ο Φαλμοφανή, φαίνεται. Από εκεί και ύστερα, ας πούμε, την κρατάμε την μπάλα περισσότερο και πέρσι την κρατούσαμε την μπάλα. Έτσι, απλά, ας πούμε, τώρα γιατί τώρα μιλάω, έτσι. Απλά σήμερα, ας πούμε, την κρατούσαμε λίγο περισσότερο, αλλά δεν είχαμε ουσία στο απέναντι κουτί. Στην απέναντι περιοχή, δηλαδή, από. Μάλιστα. Δεν είχαμε πουγγές, δεν ξέρω, έτσι το είδα εγώ με τα δικά μου τα μάτια, ας πούμε, και τα λοιπά. Και όσον αφορά τώρα για αυτή την παραφιλολογία μετά το παιχνίδι που αναπτύχθηκε, ότι σε ρωγό ο προπονητής μας έκρυψε στοιχεία και τα λοιπά, εγώ δεν ξέρω τώρα, να πούμε, δηλαδή, όταν το μόνο προπονητή... στοιχείο που μπορεί να έκρυψε ήταν τον Γκλάους, τον οποίο δεν τον έβαλε να παίξει. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που μπορείς να πεις ότι ναι, με έβγαλε, ας πούμε... τον καλό μου το φόρ, μου βάλε τον κουλούρι, μου τον έκρυψε. Αλλά τι να κρύψεις από τον Κλάους. Ο Κλάους είναι δολοφόνος αν του έρθει σε κλειστό χώρο, μικρό χώρο. Δηλαδή σε πολυκοσμία μέσα, όταν φορτώσεις, ο Κλάους δεν πιάνεται, έχει το έστικτο. Τρίπλα δεν έχει, ταχύτητα δεν έχει, συμμετοχή μικρή, κεφάλι μέτριος, αλλά μέσα στην πολυκοσμία... Εκεί το ξέρουνε δηλαδή τι σοι είναι δηλαδή, τόσα χρόνια. Τι να κρύψει από τον Κλάους. Ο Κλάους είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτό το στυλ και ακίνδυνο στα υπόλοιπα. Τι να κρύψει δηλαδή, να τον πει ας πούμε τον Κρέσπο. Ξέρεις Κρέσπο, επειδή ξέρεις να κατεβάζεις ωραία την μπάλα, μην το κάνεις, δώσ' τη μια να φύγει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Πρόσεξε λίγο να πούμε ότι η κατεβασιά που έκανε ο Ήβης, δηλαδή τους πρώτους 11. Δηλαδή με είχε σέντερμπακ ένα πολύ χαμηλό σχήμα. Έτσι χωρίς το κλασικό ψηλό το σέντερμπακ που θα πάρει τις κεφαλιές. Κοίταξε, εγώ αυτό το Κρέσπο, ας πούμε, και εγώ είχα κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή ότι δεν έχει και ύψος, δεν έχει και κεφαλιά. Απλά έχει μια σπιρτάρα, ας πούμε, μπαίνει πρώτα στη φάση. Αυτά τα διέκρινα, δηλαδή κάτι σαν Κοντρέρας. Και σήμερα τον είδα λίγο σαν να είχε καλές τοποθετήσεις. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δηλαδή. Αν το είδες και εσύ. Σωματικά προσόντα μέτρια. Χαμηλά έκοβε, όντως. Δηλαδή, άμα δεν κόψει και χαμηλά, τι στο διάλογο θα κάνει, ναι. Πρόσεξε με λίγο και μια σπιρτάρα, δηλαδή.
δηλαδή θα πει πρώτο. Μια σπιρτάδα την έχει, αλλά πολλά φάουλ κάνει. Επικίνδυνο είναι, καρτάκια είναι. Σαματατζή είναι, χαμηλά δεν είναι, καλό ψηλά δεν είναι. Δεν είναι ο παιχταρά που θα κατεβάσει την μπάλα σαν τον Κοντρέρα σε ο ηγέτη. Εντάξει, δεν είναι, δεν με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι Κρέσπο, α πούμε, να πω ότι. Ναι. Είδα ότι είδε. Ρονάλντο δεν είναι Γκιάρο, Μέλμπεργκ δεν είναι. Παπα. Πώ το λένε. Αυτά είναι ψηλά κορμιά, αυτά είναι άλλη κατηγορία σέντερ μπακ αυτά. Να σου πω και το άλλο. Είχε ο Άρης ένα σέντερ μπακ έτσι. Όχι ψηλό, το Μόρις. Ούτε Μόρις είναι, ρε φίλε. Ούτε Μόρις είναι, πώς θα το κάνει. Μόρις ήταν πολύ γρήγορο. Τι λες τώρα. Σαΐτα ήταν, εντάξει, Νοτιοαφρικάνο, θα πω που το θυμάμαι. Και στο Παναγού πήγε για τα λοιπά, γρήγορο ήταν. Ήταν αρκετά γρήγορο ήταν. Εκεί ήθελε να πούμε έναν ψηλό, δηλαδή έναν κάτι σαν πούμε. Λες τώρα να πει τι ζητά τώρα, τι λες τώρα να πούμε. Δηλαδή έναν α πούμε ένα ψηλό, έτσι που να έχει και μια έτσι, ευελιξία ιδιαίτερη. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή εγώ θέλω να σταθώ και στι χέρια που αναφέρει και εσύ, α πούμε δεξιά ή αριστερά. Δεν είχα από εκεί σήμερα τίποτα. Δεν είχα μπουκές. Όταν έχω μπακ το Βασιλείου και το Στυλιανού. Δύο παιδιά τα οποία παγκοσμίως είναι άγνωστα, πανελληνίως. Ναι, ναι. Δηλαδή, και έχω τον Ροντρίγκες και τον Τζαρμάρ, τους βασικούς μου εξτρέμ. Και δεν παίρνω μια κούρσα. Να χωθώ, να κάνω, να ράνω κτλ. Με προβληματίζει εμένα αυτό. Δηλαδή, αν αύριο ας πούμε. Αν αύριο ας πούμε πάω παίξω Καραϊσκάκη λεωφόρο, δεν θα βρω καλύτερους μπακ από τον Βασιλείου και τον Στυλιανού. Θα βρω. Πώς θα τους περάσω εκεί πέρα αυτούς. Θα μου πεις τώρα ένα μάτσο. Αυτό που είδα σήμερα. Τώρα μπορεί αύριο ο Ροντρίγκες με τον Τζαλμάλ να διαλύσουν τα μπακ της του Άγιαξ. Α, τι να σου πω, μπάλα είναι. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Εγώ περιμένω από αυτούς. Περιμένω τσαπατσουλιά, άλλα ταχύτητα, διείσδυση. Περιμένω να κάνουν ρήγματα. Σου περιμένω. Περιμένω. Δείγμα ήταν αρνητικό. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, κατά κοινή έτσι ομολογία. Να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι αυτοί είναι διεισδυτικοί, μπουκαδόροι και δεν κάνουν εύκολα γκολ, αλλά σεντράρουν. Να πατήσει, ας πούμε, ποιος. Ο Κλάους θα πατήσει, θα μου κάνει ζημιά. Ποιος θα πατήσει, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ. Από πίσω δηλαδή αυτοί που θα έρθουν. Να το πάμε δηλαδή στο στυλ του ότι. Μου φεύγει ο Ροντρίγκες και μου γεμίζει μέσα. Και έχω πρώτο δοκάρι Κλάους, δεύτερο που ερχόταν ο Σαλμπικίδης, ποιος θα έρθει. Οι δύο που θα παίξουν, να παίξουν ένα στον πέναλτι και ένα πιο πίσω, και ο πέμπτος που θα πρέπει να πάρει το rebound, ποιος θα είναι. Εδώ πρέπει να το φτιάξει το έργο ο Ίβιτς. Γρήγορα, ταχύτατα. Να το φτιάξει το έργο. Τι να φτιάξει, τι παιχνίδι έχουμε. Τι παιχνίδι έχουμε την Τρίτη να έχουμε. Και δεν ξέρουμε τώρα τι παρουσίαση. Ναι, κοίταξε όμως, ξέχασα να σου πω και το άλλο όμως. Το παιχνίδι στον Άγιαξ θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή από το παιχνίδι το σημερινό. Δηλαδή, σε εκείνο το μάτς θα πρέπει να καταστρέψεις και να κλέψεις. Εδώ έπρεπε να δημιουργήσεις. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Είναι δύο διαφορετικά στοιχεία αυτά. Οπότε, η οπτική του παιχνιδιού του σημερινού. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το στυλ, τη στρατηγική και την τακτική που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ εκεί. Οπότε. Κοίτα, μην δούμε τρία αμυντικά χαφ εκεί πέρα μέσα, να πούμε για δύο πλάκες. Δεν πας με τον Μπέλκα τρίτο χαφ. Εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά σήμερα είδαμε περισσότερο κάποιες ατομικές ικανότητες ή ατομικές ανικανότητες κάποιων ποδοσφαιριστών, κάποια στοιχεία. Κατάλαβες. Δηλαδή λες ότι ο Ίβιτς μπορεί στην τακτική, ναι, αυτό και τα λοιπά. Σίγουρα μπορεί 4-3-3 να παίξει εκεί όντως και όχι 4-2-3-1 με τον Μπέλκα. Σωστό. Θα βάλει τον Κλάους εκεί που δεν τον έβαλε σήμερα. Σωστό. Αλλά κάποιες ατομικές ικανότητες, αδυναμίες και θετικά είδαμε για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Σε τι κατάσταση είναι. Εγώ τον Κίτσιου τον θυμάμαι σε κακή κατάσταση. Σήμερα είδα ένα Κίτσιου. Άλλο πράγμα. Αθλητή του Στίβου. Ευκαιρία περίμενε. Βέβαια. Πώς θα γίνει. Τι εδώ κάτι και δεν το πω. Πώς. Γιατί. Τι. Είχε την μπάλα στα πόδια. Είχε αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια. Και εγώ το πρόσεξα αυτό. Εν πάση περιπτώσει τέλος πάντων να μην βαθαίνω τη γραμμή. Ελπίζουμε για τα καλύτερα. Τέλος. Τέλος. Τα λέμε. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ και εσύ να είσαι καλά. Επόμενος κύριος. Έλα φίλε. Έπεσες, ναι, έλα. Κώστα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, έλα ρε γιατρέ, χάθηκες ρε γιατρέ. Πού είσαι ρε γιατρέ.
σπίτι μου στη Βιέννη που να είμαι. Γιατί δεν κατέβγες, ρε γιατρέ μου? Θα κατεβώ κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Ναι. Θα δούμε. Έχω και εγώ αυτό. Έλα. Ρε εσύ. Έλα. Είπατε με τον Βαγγέλη για Γιουγκοσλάβους προπονητές. Ναι. Και μου ήρθανε με τη μία 5-6 οι οποίοι φύγανε κυνηγημένοι με πατσαβούρες στα μούτρα, φύγανε με κλωτσές, φύγανε. Για πες, για πες, για πες. Ο Τουμπάκοβιτς από την ΑΕΚ. Πού το θυμήθηκες? Ο Κάτανετς από τον Ολυμπιακό. Ο Κάτανετς. Ο Σρέτσκο, Κάτανετς, ναι. Ο Σωσίες του Κισά στην γειτονιά. Με την πόρωση για το 7ο που έγινε. Ο Μπάμποβιτς που ήταν στα Τρίκαλα. Πού το θυμήθηκες τον Μπάμποβιτς, ρε? Μνήμη, έχω και τους θυμάμαι. Ο Μπάμποβιτς που έπεσε. Που έπεσε. Που είχε φάει πατσαβούρα στα μούτρα, στα ποδητήρια, στον Πανιόνιο. Ο Βούγκοτιτς. Ο Ντράγκος Στεπάνοβιτς. Τον είχαν πιάσει τον δίκη μεθυσμένο. Ο Στεπάνοβιτς. Θυμάσαι αυτόν στην ΑΕΚ? Ναι, ναι, το θυμάμαι λίγο, ναι. Το καλύτερος ήταν στον Ηρακλή, ο Τοϊτσινόφσκι. Ο Τοϊτσινόφσκι. Το θυμάσαι αυτόν? Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε? Μπράβο, φοβερό μνημονικό. Τι μία μου ήρθανε να μου. Και ο Πέτροβιτς, βέβαια, που είχε πάρει. Ω, τον Πέτροβιτς, τον πέτυχα. Έφυγε Παναγία μου. Φίλε, τον πέτυχα τον Πέτροβιτς, τώρα τι μου θύμισε, το 93. Έχω κατέβει στην Αθήνα, 24 χρονών, ταξίδι έτσι αναψυχής. Και πάω στον τελικό και να δω φίλους γνωστούς και τέτοια. Και τραβάω στον τελικό κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι ποιος είναι προπονητής, θυμάμαι τον γκολ, το έβαλε ο Βαζέκα μετά από φάουλ του Μαραγκού. Είμαστε 75.000 κόσμος και στον πάγκο του Ολυμπιακού από πίσω έχουν πάει καμιά 3.000 Ολυμπιακοί και βαράν τον Πέτροβιτς στον πάγκο. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι το 1-0, τον τελικό. Ναι. Ανύπαρκτος Ολυμπιακός. Ο Πέτροβιτς είχε πάει να αλλάξει και σπίτι μετά από 2 μήνες προς τη μόνη του Ολυμπιακού, γιατί την είχε πέσει ο Θυρωρός. Είχε ρίξει φάπα. Ναι, ήταν Ολυμπιακός ο Θυρωρός, ναι. Άστα να πάνω. Ο Πέτροβιτς είχε γράψει ιστορίες αυτά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα πιο πρόσφατα. Πιο πρόσφατα. Λοιπόν, φιλικά, εγώ στο έχω ξαναπεί, είμαι της άποψης ότι τα φιλικά είναι για να τρως φάπες. Ναι. Μόνο για να τρως φάπες. Ναι. Πρωτάθλημα στα φιλικά δεν πήρε κανένας. Σωστό. Ναι. Εγώ είχα βγει και στο είχα πει όταν είχε φάει ο ΠΑΟΚ τα 7 από την Braunschweig. Εγώ είχα βγει και είχα υπερασπιστεί τον ΠΑΟΚ. Και λέω, αν είναι να τα φάει τώρα, να διώξει αυτούς που πρέπει τώρα. Ναι, αλλά έδιωξε τον προπονητή. Νοέμβριο δεν είναι η ώρα. Ναι, αλλά έδιωξε τον προπονητή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τον κύριο Παράσχονα μου, που είναι και η συμπάθειά μου. Τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, λες για τη δικιά μου την ομάδα. Δεν βγαίνουμε. Ναι. Να σε ρωτήσω. Ναι. Με εξαίρεση. Ναι. Το Σούπερμαν που ήταν στο τέρμα, γιατί για μένα αυτό ήταν Σούπερμαν. Γιατί μαζί με τον Σαρκάνο καλύτερο στον Ολυμπιακό που ζει στον Ολυμπιακό. Ο Ρομπέρτο, παιχτάρα. Τι έχει χάσει ο Ολυμπιακός άλλο? Και ο Τσόρι που έβαλε ένα χρόνο στην πλάτη του. Ναι. Έχει χάσει αυτή ναι. η ομάδα που παίρνει. Είδαμε. Με τη διαιτησία, δεν σου, 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 σου αναλύω. Το πήρε 25 βαθμούς. Είδαμε μια πόσο ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι. αυτή η ομάδα είναι πιο κάτω από την περσινή. Θα σου πω. Και τα βαριά κορμιά. Τα βαριά κορμιά όταν περάσει ο χρόνος βαραίνουν παραπάνω. Δηλαδή, προφανώς. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ότι έχεις πολλά βαριά κορμιά ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη. Κοίταξε, η βαριά κορμιά και το άλλο είναι, ναι, και το άλλο ο είναι ότι... είναι μεγάλος, οι υπόλοιποι είναι μικροί. Ο Τουρμάζο, ο Μιλιβόγεβιτς, αυτοί δεν είναι. Κανένας δεν είναι πάνω από 28. Δεν σου μίλησα για παίκτη της πλάγιας γραμμής. Σου ομιλώ παίκτες του άξονα. Τεσάρι, πεντάρι, εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, εννιάρι. Κοιτάξτε τώρα, ειδικά το τεσάρι και το πεντάρι και 30 είναι μια χαρά ηλικία. Το center back. Δεν το αφισβητεί κανένας. Δεν λέω εγώ αυτό. Εγώ λέω έχει μαζέψει πολλούς αργούς σε θέσεις κεντρικού άξονα. Δηλαδή θεωρείς ότι οι περσινοί που το πήρανε χωρίς το Ρομπέρτο. Από εκεί που το πήρανε, θεωρώ ότι πέρσι. Με τη διαιτησία ως ένα σημείο. Όχι. Αυτή τη φορά θα το χάσουν με 5. Θα σου πω τι έγινε πέρσι. Πέρσι, άκουτα να δεις πόσοι επιστήμονες είναι στον Ολυμπιακό, πόσο μάγκες. Στο πω εγώ το έργο. Πέρσι, ο Ολυμπιακός επιθετικά δεν ευνοήθηκε ποτέ. Υπάρχει ένα πέναλτι. Υπάρχει ένα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, το οποίο είναι αμυντικά. Πρόσεξε τώρα. Ο Ολυμπιακός στο επιθετικό του παιχνίδι δεν πήρε ούτε ένα σφύριγμα. Πέρσι. Είχε πάρει με τη λιβαδιά. Τρίχες. Με τη λιβαδιά του. Η γενική εικόνα της διαιτησίας. Άκου να δεις τι έξυπνος που είναι ο Καραμελίδης. Γάτα. Ο Ολυμπιακός στο επιθετικό παιχνίδι ποτέ. Στο αμυντικό παιχνίδι υπήρχε πάντα ένα τρίτο στόπερ, ο οποίος ήταν ο επόπτης. Έσωσε τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον 30 με 40 περιπτώσεις Mars για γκολ στα 30 μας. Και είχες και το Ρομπέρτο, ο οποίος
στις κάθετες που βγαίνανε στην πλάτη σου, έκανε εκπληκτικά εικοσάρια, πετούσε την μπάλα πλάγιο out, δεξιά και αριστερά. Ο Ρομπέρτο ήταν λαχείο τώρα, τι συζητάς. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή λέμε τώρα ότι ο Ρομπέρτο δεν αντικαθιστάται από κανένα τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Το Ρομπέρτο, και εσύ συνεχίζεις το αργό κέντρο σου άμυνα να εκθέτεις τους διαιτητές. Εγώ αν ήμουνα ο Καραμελίδης, ναι, θα έπαιρνα, εγώ σαν άντρα σου μιλάω, θα έπαιρνα, ναι, τηλέφωνο τον κύριο Μαρινάκη και θα του έλεγα, ναι, το εξής. Βαγγέλη, σε παρακαλώ, δεν παίρνεις ένα γρήγορο κόφτη και ένα γρήγορο στόπερ, μην εκτιθέμεθα τα παιδιά. Ωραία σου μιλάω, τι ωραία σου μιλάω. Δεν τα ακούσεις από πουθενά αυτά, ρε φίλε. Πώς το πες? Θες να μου πεις ότι πέρσι δεν πήρε κανένα τηλέφωνο να κάνει, να πει αυτά που μου λες. Φέτος θα το θυμηθούνε. Δεν ξέρω. Κώστα μου, δεν μου προκύπτει τόσο μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Και ξέρεις τι, εγώ γιατί είμαι πιο ήσυχος? Γιατί βλέπω ότι πάλι έχει βγει γλώσσα. Η γλώσσα. Όταν βγαίνει γλώσσα, εγώ έχω μάθει ότι δεν φοβάμαι. Ναι. Όταν έρχεται, όπως λες και εσύ, έρχεται στα Μουλοχτά, και ειδικά το έχω πει αυτό στον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ ήρθε στα Μουλοχτά στο Καραϊσκάκι, για να τον κερδίσω έφτιασα αίμα. Αν τον κέρδισα. Ναι. Όποτε ερχόταν, μου ο Τζόρνταν εκεί πέρα, θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω, έπεφτε ξύλο να πούμε. Ναι. Γιατί στίχος. Όποτε έρχονταν και οι δικοί μας πάνω και λέγανε θα σπάσουν πιτέζους στην Τούμπα, τρώγανε ξύλο. Θυμάσαι ποτέ έσπασε η Τούμπα? Η Τούμπα έσπασε. Με Ηλία Σαββίδη και Νίκο Νετίδη έσπασε. Ναι, ναι, με 5.000 παοξίδες. Και με γκολκίπερ τον Αλέκο το Ράντο. Ναι, καλώς θερμαντός. Με αυτούς έσπασε η Τούμπα. Γι' αυτό, ναι, σου λέω, όταν έρχεσαι με το τέτοιο ψηλά είναι άλλο θέμα. Και κάτι τελευταίο. Άκουσα τη χθεσινή εκπομπή για τα θέματα του Ηρακλή. Μάλιστα. Τι κατάλαβες? Αυτά που κατάλαβα δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Πέστα με τρόπο. Θεωρώ ότι πρέπει τον καλεσμένο να τον υπερασπιστείς λίγο παραπάνω. Ναι. Τολμώ να πω, ναι, ότι εγώ με τον κτηνίατρο συμφωνώ σχεδόν σε όλα. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι όποιος είναι ο καλεσμένος σου, ναι, ναι, την άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιος που διαφωνώ. Ναι. Πρέπει να τον υπερασπιστείς παραπάνω. Ναι. Όπως, ναι, τα παιδιά με τις ανταρσίες, ας πούμε, που διαφωνώ, που τα παίρνουν και τα βρίζανε κάποτε. Ναι, εντάξει. Ναι. Άποψή μου. Αυτά, σε καληνυχτίζω και χαιρετώ και το Γιάννη. Θα κατέβεις καθόλου Ελλάδα? Αρχές Οκτωβρίου μάλλον, γιατί βαφτίζει ο αδερφός μου τη μικρή του κόρη. Αλλά τώρα, αν θα μπορέσω να έρθω για Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Αν μπορέσω, όποτε έρθω, θα κάνω μια εκπομπή μαζί με τον κόρη. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, θα σε δω. Ναι. Άντε, φιλιά. Τα λέμε. Εδώ, παιδιά, καλό ξημέρωμα. Για χαρά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ανοίγουμε γραμμές ξανά. Θέλουμε κάνα 20 λεπτό. 90-90-90. Όντως, λέει ένας φίλος, άλλη μορφή το παιχνίδι με τον Άγιαξ και άλλη μορφή του σημερινού παιχνιδιού. Δύο διαφορετικές στρατηγικές. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Αριανός από κυπρινό μαύρη τούμπα. Μα! Ανω... Πώς δεις γέρατες, κύριε Ραπτόπουλε, δεν αντιλαμβάνω με το πνεύμα σας. Άνω τούμπα για κάτω. Σύνορα, κύριε Ραπτόπουλε, σύνορα. Ασύνορα. Ναι. Σύνορα. Μάλιστα. Ναι. Τι λέει? Κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ναι, παρατηρήσατε κάτι στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ σήμερα? Παρατήρησα ένα καλό ποδοσφαιριστή, το Μάντος, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε ένας το εξίσου καλός και φορμανισμένος πέρσι ντεφορμέ δεξιός Μπακοκίτσιου. Ναι. Μήπως άκουγε τη χθεσινή εκπομπή που το συγκρίναμε με τον Μπούρμπο και έπιε τις πορτοκαλάδες? Μα! Κύριε Ραπτόπουλε, μας άκουγε. Εγώ πιστεύω ότι μας άκουγε χθες. Τι παιχνίδι έκανε, Βασίλη? Τι παιχνίδι μου έκανες, Βασίλη? Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη? Κύριε Ραπτόπουλε, τι είπε ένας ακροατής μας στην αρχή? Θέλει τον Παλωτέλη επειδή είναι ελεύθερο. Ναι, ναι, θέλει τον Παλωτέλη. Λέω, μου λέει, κύριε Ραπτόπουλε, Σαβιδάκο, λέει, πάρε το Παλωτέλη. Ναι. Και δεν μου λέτε, δηλαδή, κύριε Ραπτόπουλε, αν έρθει ο Παλωτέλη, τι θα γίνει με κύριο Τζαβέλα στα αποδυτήρια και τα χτούν στραβά, ας πούμε? Ω, κύριο Τζαβέλα. Το φαντάζεστε αυτό? Ναι. Πείτε μου. Νομίζω ότι θα πάρει το μέρος του παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Τζαβέλα, η διοίκηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, πώς ήταν ο Φούντας που ήταν στο εργοστάσιο και μετά, ναι, τα φτιάξε με την αφεντική, να πώς τη λένε, τη Μάρο Κόντου. Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Τι διαμάντι Παλωτέλη. Βασίλη. Εξάλλου, κύριε Ραπτόπουλε, ο Παλωτέλη δεν είχε προσκλητήριο για το γάμο. Ναι. Έτσι. Νομίζω, δηλαδή. Είμαι στον μπαλκόνι και έχω ανοιχτό τον υπολογιστή. Μήπως είσαι στεναχωρεμένος που δεν βρήκατε 6-7 χιλιάδες ευρώ να δώσετε προκαταβολή τον Παντή
και μήπως σε προβληματίζει αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που ρευστότητας που λένε οι άλλοι. Εγώ λέω ότι μια χαρά είναι τα πράγματα στον Άρη, αφού ο Αναστόπουλος λέει ναι και στο Ραούλ μπράβο, σου λέει μπορεί να μην τον θέλω, αλλά τέλος πάντων θα κάνω και μια υποχώρηση, τέλος πάντων, κατάλαβες. Ναι. Σωστά τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ξέρει, ναι. 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 Εγώ πιστεύω ότι κάτι έχει από πίσω ο Αλενατόρη για τέρμα. Δεν νομίζω να το έχει έτσι. Για τέρμα. Δεν νομίζω, ναι. Ναι. Τώρα εντάξει, ο Μπαντής είναι καλός παίκτης, έτσι, καλό τέρμα, δεν είναι. Βέβαια, καλός. Πολυτέλεια για τον Άρη, ο Μπαντής. Πολυτέλεια και καλή ηλικία είναι, δεν είναι το παιδί τώρα. Κάτω από 30 είναι. Ναι, είναι κάτω, είναι. Κάτω από 30 είναι. Βέβαια, για να φτάσει στο να μιλήσει με τον Άρη θα είναι σε δυσάρεστη κατάσταση. Δηλαδή, δεν έχει άλλες προτάσεις. Φίλε, τώρα να πας στον Άρη, τώρα να ξέρεις τώρα, να λες τι σταθερότητα μπορεί να έχω στη ζωή μου πηγαίνοντας στον Άρη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Είναι σαν να παρκάρεις. Είναι σαν να μπαρκάρεις BMW, έστω και μεταχειρισμένη μεγάλη πόλη, ή στο Κορδελιό, σε ελεύθερο χώρο. Ή στο Δενδροπόταμο, ξέρω εγώ. Μπράβο, να αφήσει το αγροτικό σου. Ναι. Όχι από μπαράκι, ας πούμε, το Μπουκρεπερί. Ναι, ναι, στο Φάνι Γύφτη Λάχανο, να πούμε, δεν κλειδώνουμε τίποτα. Ναι. Δηλαδή ή τέτοιο πράγμα. Άκουγα το μεσημέρι την εκπομπή. Τι είπε αυτό ο Γρηγόρης. Δηλαδή με τρέλανε άτομα. Τι είπε. Που σε ρώτησε για τη σόδα. Τι έλεγε. Ξέρεις εσύ από εγνωστοιχεία και μέταλλα. Φίλε, δεν υπάρχει. Πάμε να φάμε σε εστιατόριο. Η πεντάδα, η γνωστή του, άκου τι είπαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει επίδειξη γνώσεων σε θρησκευτικό θέμα, σε ποδοσφαιρικό θέμα, σε ρεπορτάζ, σε κοινωνικό θέμα, σε πολιτιστικό θέμα κτλ. Περνάει η ώρα και βλέπω δεν το κάνει. Δεν καμώ το λέω. Άρρωστος είναι. Μόλις αρχίζει και το μάτι αρχίζει και θολώνει, να πούμε, ξέρεις τώρα. Σαν του γύλου, να πούμε, γίνεται. Λέει στην κοπέλα, Δήμητρα, που σερβίρει. Το τσίπουρο δικό σας είναι. Λέει, ναι, λέει, εμείς λέει το φτιάχνω. Πόσα γράδα είναι. Λέει, δεν ξέρω, Γρηγόρη. Δεν ξέρεις πόσα γράδα είναι το τσίπουρο. Και κάνει την κουβέντα με το τσίπουρο, πόσα γράδα είναι το τσίπουρο. Και αρχίζει και αναλύει στην παρέα πότε είναι το τσίπουρο καλό και πότε αυτό κτλ. Και όταν διαφωνήσει κανένας, η πρώτη λέξη που λέει είναι «Βάει στοίχημα! Βάει στοίχημα! Πόσα λεφτά έχεις! Φέρ' τα εδώ!» Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Αυτά που λες. Ναι. 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 Κωστά. Ναι. Λοιπόν, ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα, τι βλέπει δηλαδή για να... Για να ξέρουμε κιόλας. Τέλος πάντων, πες ότι θα βγει πέμπτος, γιατί το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα το περάσει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και η έκπληξη του πρωταθλήματος. Τώρα μπορεί να είναι η Λάρισα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η Ξάνθη. Δεν... Δηλαδή λέτε, ρε κερατάδες, ναι, ότι αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, δεν είναι ο ΠΑΟΚ το πρώτο φαβορί. αυτό λέτε, ρε. Ρεαλιταράδες. Να σου πω κάτι, εγώ δεν βλέπω τα φιλικά. Ειλικρινά σου το λέω. Εγώ σου βάζω, εγώ σου βάζω 100 ΠΑΟΞίδες που να έχουν πει μια ρετσίνα μαλαματίνα. Μια ρετσίνα κουρτάκι, μια οποιαδήποτε ρετσίνα. Τάισε τους μια ρετσίνα. Χαλάρα. Χωρίς να είναι φανατισμένοι, χαλάρα και πες τους. Εάν δεν πάρει φέτος ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα που έχει τα χάλια του τα μαύρα, ναι, ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να το πάρει? Α, Παναθηναϊκός, Β, ΠΑΟΚ, Γ, ΑΕΚ. Εσύ πιστεύεις άμα γίνει ένα τέτοιο γκάλωπ, ναι, άμα γίνει ένα τέτοιο γκάλωπ, τι ποσοστά θα πάρθουν? Πιστεύεις δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα ψηφίσουν? Να το πάω πιο πλατιά, να το πάω σε όλους τους οπαδούς των ομάδων. Πες ότι κάνουμε ένα τέτοιο γκάλο. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, ήρθουν οι εξωγήινοι. Τώρα, ναι, ποιος θα το πάρει? Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός, λέω. Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πού το βρίσκουν αυτό, ρε? Μάλιστα. Δεν μιλάω από εμπάθεια, έτσι. Σοβαρά μιλάω. Όχι, δεν θέλω εμπάθειες να είστε. Και να σου πω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Προς Θεού δεν βλέπω τα φιλικά. Δηλαδή, ούτε του Ολυμπιακού που έχασε 3-1 ή 3-0, πόσο ήταν από τον Ατρόμητο. Ναι. Ούτε το ΠΑΟΚ που πήγε σήμερα 1-1. Δεν με λέει κάτι αυτό. Εγώ το ΠΑΟΚ θα το δω την Τρίτη. Ναι. Αλλά με βάση τους παίχτες που πήρε και επειδή λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα, λέει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ο Φιγκεϊράς και ο άλλος, ο Μπάκου, πήρε από την Ισπανία, τώρα μου διαφεύγει. Είναι μηδέν αυτή. Ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, ο δεύτερος, είναι μηδέν. Δεν τον είδαμε. Ναι, δεν τον είδαμε, αλλά είναι παίκτες που είναι γνωστοί. Δεν λέμε ότι δεν θα είναι σαν τον Ρομπέρτο, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, Ρομπέρτο δεν είναι. Αυτό δύσκολο, έτσι, ναι, πολύ, ναι, δύσκολο. Ναι. Και έπειτα
βλέπω τους παοξίδες, ας πούμε, και συνεχίζουν και κάνουν το ίδιο λάθος. Λάθος για την ομάδα τους, για τον εαυτό τους. Ό,τι. Ποιο λάθος. Λοιπόν, λένε, ας πούμε, ότι παράδειγμα την Τρίτη μπορεί να μην χαρούν τόσο πολύ αν πάρουν αποτέλεσμα από τον Άγιαξ και να χαρούν περισσότερο αν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Χάπο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Σοβαρά μιλάς? Δεν το πω. Αυτό βλέπω, αυτό ακούω από τα ραδιόφωνα, ρε παιδιά. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη. Μετά, μια μέρα. Ναι. Ωραία. Θα έχουμε ωραία πράγματα, ωραία λουκάνικα θα φάμε πάλι, θα έχουμε μπειρο... Ένα τελευταίο. Λέγε. Λοιπόν, οι πραγματικοί Έλληνες της Ρωσίας, ναι, που έχω γνωρίσει εγώ, δεν ξέχασαν να μιλάνε ελληνικά. Α. Ήταν και πάμπτωχοι, έτσι. Αυτό, ναι, το κατάλαβα. Δηλαδή θέλω να πω, έχεις ρίξει τα βέλη σου για κάπου, ας πούμε. Ναι. Κάπου πέφτουνε. Έγινε, boy. Έγινε, φίλε. Έγινε, boy. Κωστή, η ταινία λέγεται Ο Κράχτης. Άρε, πάω και πρωταθλητές καλοκαιριού. Τους κοιμήσαμε όλους σήμερα. Ελπίζω και το σκάουτερ. Μένουμε στις γραμμές, πάμε σε ένα διάλειμμα τελευταίο και τα λέμε σε λίγο. Για πάμε να ακούσουμε το μεγάλο κοινό μας. Καλημέρα, κύριε. Κύριε Αρτόπουλε. Τις πιάτσες τα ντερέκια. Τι κάνει, κύριε Αρτόπουλε? Κρυφτήκαμε, κύριε. Κρύβεστε σήμερα, παίζετε κρυφτό. Κρυφτό. Αύριο θα παίζουμε κουτσό. Είναι η μέρα του κρυφτό. Πέρσι παίζαμε κουτσό γιατί είχαμε τραυματίες. Φέτος παίζουμε κρυφτό. 10, 15, 25, ναι. Του και βγαίνω. Όταν βγω. Όταν βγω. Άμα το βράδυ της Τρίτης, λέω εγώ τώρα, άμα. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Είναι κανένα 4-0 στο 60, στο 70. Τι θα παίξουμε μετά? Τι θα παίξουμε? Περνά η Μέλισσα με τα Μελισσόπουλα. Και μετά Ετόπουλα. Ναι. Σε μισθό κλάδι, βέβαια. Μου λέτε, κύριε Ραδόπουλε, συνεχίζετε, βλέπω, στο ραδιομέγαρό σας η κινητικότητα εναντίον του αρέως μας, έτσι. Τι έγινε πάλι? Ο κύριος Μάστορας έγραψε πάλι. Έγραψε ένα άρθρο, το διάβασα. Εγώ το διάβασα. Μαχητικό. Ναι, μαχητικό, ο κύριος Μάστορας. Βεβαίως. Υπάρχουν δυσκολίες, λέει, οικονομικές και στενότης και στενοπός. Ενώ βλέπω οι ομάδες, ας πούμε, οι άλλες δύο της πόλεως, ξέρω εγώ, σκορπάνε εκατομμύρια. Φέρνουν ποδοσφαιριστάς άνω των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Φέρνουν μεγάλα center back. Φέρνουν μεγάλα μπακ, φέρνουν μεγάλα δεκάρια, μεγάλα εφτάρια. Οι άλλοι από εκεί, να πούμε, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει και μαντήλι να κλάψω. Παπαθανασάκι μου, το μαντήλι σου, γιατί είναι λερωμένο. Ναι, ναι. Έφαγε χθες και τον τραμπούκο, κλείσει την εκπομπή. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έκλεισες την εκπομπή όμως. Φοβήθηκε. Φοβήθηκα. Η αλήθεια είναι φοβήθηκα. Είμαι σαν και σένα, εγώ τι. Φοβήθηκε, σε την έπεσε ο Μάνος και φοβήθηκε. Άκουλε. Κουκουρούκου την έκανα. Τι έκανα, τι. Ψάμαλι. Αρχηγός της πιάτας. Ναι. Τον Κουκουρούκου, βάλε τον κτηνίατρο δίπλα σε πάτσε μια 60 λίμπρη να πούμε και Γιάννη Κουκουρούκου την έκανε. Βέβαια, τι. Τι, μόνο ο Παπαθανασάκης θα τους φοβάται. Μόνο. Μόνο. Τι. Τι ακλαίο, βέβαια. Κύριε Φλόρα. Τι έγινε, τελικά οι μεταγραφές συνεχίζονται. Βλέπω εκεί ο αγροτικός αστέρας φέρνει κάτι παχταράδες εκεί. Τους πληρώνει 500 χιλιάρια τη χρονιά, 600 χιλιάρια τη χρονιά. Εσύ κάνει πίδυνα. Εσύ κάνει φράγκο, ρε αγόρι. Αυτό που μας έχει φέρει μέχρι τώρα. Μόνο τον Μπουρμπό. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Θα γίνουν οι μεταγραφές. Υπάρχει μια... Βλέπεις τα σωματεία, τα άλλα, να πούμε τι σκορπάνε. Πακτολά εκατομμυρίων της πόλης. Έχουμε τρελαθεί. Η μισή που ήρθαν να πούμε στη μεγάλη ομάδα της πόλης είναι ελεύθερη. Ναι. Μήπως κάνω λάθος. Ω, δεν είναι τι. Σε θα αγοράσεις από αυτούς. Ναι. Το ακριβότερο συμβόλαιο που έχει ο Τζαλμάλ, αυτός πως το λένε ο... Ο Τζαλμάλ, ναι. Αυτόν πως τον μπερδεύουν με τον Τζαλμάλ που είναι στο μπάσκετ, τον Αμερικάνο. Όχι, με τον Τζαμάλ που ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ, τον Τζαμάλ. Μάλιστα. Πώς είναι το συμβόλαιο για αυτός, 400 χιλιάρια τη χρονιά έχει? Έχει, γιατί τη λίγα είναι... Μπερμπάτοφ δεν θα έρθει φέτος. Ω, δεν έχει τέτοια. Κάναμε 7.000 διαρκές χωρίς τον Μπερμπάτοφ, 7.5. 8.5, 8. Και είναι και στη φυλακή ακόμα ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Ο φίλος είπε 8.632. Α, θα πιάσει, λέει, το όριο των 13.000. Χωρίς αγοράκι, χωρίς Τσοχαντζόπουλο, χωρίς κανέναν από αυτούς που λέτε ότι...
Μάλιστα. Αυτό είναι ευτυχές γεγονός. Παρήγορο. Και παρήγορο. Παρήγορο. Πουλήσαμε και το μεγάλο ποδοσφαιριστή που λέγεται Μακ. Γιατί? Έτσι. Άσχημα. Θα πάρουμε και κάνα 4 εκατομμύρια από τον άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Λούκας. Ναι. Λοιπόν, ζηλεύεις. Όχι ρε φίλε, γιατί να ζηλεύσω. 4 και 4, 8. Ο άνθρωπος μια χαρά είναι, να πούμε. Ναι. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι του Τζαμάλ. Πώς είναι, πώς το λένε το άλλο, τον άλλο που φέρανε από την Τουρκία. Τον που έπαιζε σε μεγάλη ομάδα, την Κόνια Σπορ. Μεγάλη ομάδα την Κόνια Σπορ, την ήξερε. Έχει πάρει πόσα πράγματα. Και πόσα διεπηρωτικά. Αυτό που κάνει τον δεκάρι, ο Μπίσεβατ, αυτό εδώ με το μαλλί το φωτοτό. Είναι από παλιά σχολή, τι. Εντάξει. Ναι. Παλαιομοδίτικο στυλ, παλαιομοδίτικο κορμί. Ναι, ναι. Αυτό πώς τον κορμί. Θα είναι πιο αδυνατός από μένα, λοιπόν. Έχει λίγα κιλά, λίγα μάγουλα έχει τα μαγουλάκια. Είναι πιο αδύνατος από μένα αυτός. Είναι λίγο, δεν. Είναι πιο αδύνατος. Εσύ τρώει τον. Τρέχει αυτός. Τον τρώει αυτός. Ναι, εσύ κάθεσαι, δεν. Ναι, εγώ κάθομαι. Ναι. Μάλιστα. Εμείς τώρα δηλαδή τι πήραμε. Πήραμε τον άλλο τον παιχταρά που πηγαίνει στα κόρνερ, πετάει την μπάλα όλο κόρνερ. Ναι. Θα παίζουμε κόρνερ τώρα εμείς. Κοίταξε τώρα, σαν αριστερός μπακ ο Ραούλ Μπράβο, νομίζω μπορεί να το λέω όταν παίξει καλύτερα. Κοίταξε να δεις, αριστερό μπάγκρινο, άνθρωπος θέλει να την πετάει την πάση στο κόρνερ, δεν έχει το πρόβλημα. Άρα σπαδεύουμε, πάμε τον κόσμο στις κερκίδες. Εμένα με νοιάζει λες, να ανέβω κατηγορία τώρα πόσα κόρνερ θα χτυπηθούν, τι με νοιάζει εμένα. Σωστό, ναι, βέβαια. Άκου να σου πω κάτι. Σε είχα πει ότι θα ανέβω τρένο από τη ΓΑΜΑ Εθνική Συμβουλή. Με είπες ότι θα ανέβεις τρένο, ανέβηκες. Σε είπα ότι θα μπει το 1200. Με είπες και μπήκε. Μπήκε, λοιπόν. Σου είπα ότι μεταγραφές θα γίνουν. Με είπες. 6 με 7. Με είπες, ναι, με είπες. Έχουν γίνει 2 μέχρι τώρα. Γίνονται 2, δεν μένουν 4, ναι. Μας λείπουν 4 με 5. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, ναι. Και σου είπα ότι οι μεταγραφές θα αργήσουν να γίνουν. Δεν χρειάζεται. Μου το είπες και αυτό, τι, το ρεπορτάζ μου το έχεις μια απόλυτα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Η προετοιμασία σου είπα ότι θα γίνει επί ελληνικού εδάφους. Με είπες θα γίνει στον Καρπενήσι. Δεν θέλω να πάνε στο εξωτερικό. Λοιπόν, γίνεται στο Καρπενήσι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει εμένα ο τρόπος που θα ανέβω. Κανείς δεν ενδιαφέρει ο τρόπος. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. 100% στη ζωή. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Έτσι, το Τσίπρα το ψηφίσανε 2 φορές αριστερά, τη δεύτερη φορά πήρε 38, πήρε πιο πολύ από την πρώτη. Καλά έκανε. Και τους είπε και παραμύθι την πρώτη φορά. Τι σημασία έχει. 800 και 800, 700. Άμα δεν πεις παραμύθι στον Έλληνα πώς θα σε βγάλει. Λοιπόν, και στον Άρη και παραμύθι λέμε εμείς τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα εμείς. Λέμε παραμύθι, είπαμε και παραμύθι. Πες και ανεβήκαμε 24 βαθμούς. Γιατί τώρα έχω φοβηθεί. Ακούω τώρα, τη Β' Εθνική έχει, πρόσεξε τώρα, ακούω. Πάσερα εκώ λέει. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Απόλλων Σμύρνη λέει. Ναι. Κάτσε να δεις τώρα, εσύ με 1000 κομμάτια στη Σμύρνη, ο παδός. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, Λάμια λέει. Όταν πιάνει εκεί η καταιγίδα και πιάνει και ο Βαράκι ο ήλιος πολύ, είναι φλάτ εκεί το μέρος, έχει 42 βαθμούς. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι, Πανεγιάλιος. Αντιπρόεδρος λέει, ο πρόεδρος Πανεγιάλιος είναι αντιπρόεδρος λέει της Football League. Φοβάσαι. Άκου τώρα. Έχουμε λέει δίπλα λέει τον Αγροτικό Αστέρα, λέει που έχει δύο επιχειρηματίες, λέει και τα λοιπά. Ξέρω εγώ δραμήνι, τα λέει ο φίλος τώρα, αυτά στο άλλο σταθμό. Και λέει στο τέλος και τη μεγάλη ομάδα λέει των Τρικάλων. Ναι. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να φοβάμαι τώρα. Εντάξει. Ναι, δηλαδή εγώ τώρα θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Η ημερομηνία σήμερα είναι 22 Εβδόμου του 2016. 20 χρόνια μετά το θάνατο της Αλίκης. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Ψέματα, 23 πέθανε. Οι ομάδες που θα ανέβουν, ναι, μαθηματικά από τη Β' κατηγορία στην Α' κατηγορία. Ποιες είναι? Είναι δύο. Ο Άρης και ποιος άλλος? Ο Άρης και ο Όφη. Και ο Όφη. Λοιπόν, τα εισιτήρια των δύο ομάδων αν τα πάρεις, ναι, και τα βάλεις σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες που υπάρχουν, ναι, από την θέση 6 και κάτω της Αλφα Εθνικής στη Football League, ναι, στην Super League, ναι. Ναι, δεν τα μαζεύουν όλες οι ομάδες μαζί. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Α, και τελευταίο είπε ο φίλος ότι πρέπει να φοβόμαστε και τον Παφραγικό. Είναι την Καλονή, γιατί έχουμε να τρώμε και ένα ψαράκι, ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε όλοι οι μοδάτοι τύποι και δεν μαζεύετε τις πιάτσες. Δεν ενδιαφέρει το πώς θα ανέβω, το πού θα στηριχτώ, το ποιον θα έχω φίλο, πιανού το χέρι θα πιάσω και θα πάω παρέα και θα ανέβω. Με ενδιαφέρει να ανέβω. Δεν σε νοιάζεις εσένα. Το ίδιο κάνετε και εσείς στις ομάδες σας. Ναι. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, αρχίζουμε να ξεφεύγουμε από εκείνο τον αριανισμό που είχαμε παλιά, που έπρεπε να βλέπουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ και το ένα και το άλλο, και μόνο τον ΠΑΟΚ ακολουθήσαμε και γι' αυτό καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. Ναι. Έχουμε βρει το δρόμο μας. Ναι. Τα αποδυτήρια είναι σφίγγα, κύριε Μάστορα. Δεν πρόκειται να μάθετε κι εσείς και ο κύριος Κανελάκης, ο φίλος σας, πράγματα. Λεπτομέρειες. Τον κύριο Αναστόπουλο. Ναι. Ναι. Θα μαθαίνετε μόνο αυτά που πρέπει να μαθαίνετε. Έλα. Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να έχει οικονομική στενότητα, ας πούμε,
Αλλά οι 4, 5, 6, 7 μεταγραφές θα γίνουν όπως και να έχει. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν σύν τον κορμό που υπάρχει είναι καλύτερος και από ομάδες της Super League αυτή τη στιγμή. Έλα. Για πέστε μου δηλαδή, ναι, τα Γιάννενα, ας πούμε τώρα που τα εξυμνείτε όλοι εσείς τώρα. Ναι, 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 ναι. Έχουν καλύτερο κορμό από τον Άρη. Καληνύχτα κύριε. Γεια σας κύριε. Για πάτε όπως θέλετε. Καλημέρα. Όσοι είστε στη γραμμή και αυτός που βαράει είναι Γιάννη Πάρτον, όσοι είστε στη γραμμή, όσοι είστε θα μιλήσετε. Καλημέρα. Τελευταίοι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Τι έγινε φίλε, κοιμήθηκες και ξύπνησες? Όχι. Ξύπνησα το απόγευμα. Για να... Σ' ακούω βαρύ. Σαν να τεντώνεσαι δηλαδή. Ναι. Για το βράδυ. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είπες Φυρός και έβαλα τη σκέψη μου και θυμήθηκα ότι ο Φυρός ήρθε στον Άρη το 72. Το 72. Και ο Άρης τότε, τέτοια εποχή θυμάμαι, πήγαινα για τριάδα με κάτι Φυρός όταν ασχολούσαμε το πρωί. Όταν λες Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης ή Αγία Τριάδα εκεί. Ναι. Τότε η Αγία Τριάδα δεν φαντάζεσαι τι ήταν. Ήτανε... Δεν μπορώ να την περιγράψω. Αν δεν δεις φωτογραφίες. Δηλαδή ήταν πιο όμορφη από ό,τι είναι τώρα. Βέβαια. Πηγαίναμε με τα μοτοράκια εμείς. Μοτοράκια. Δηλαδή εσείς πόσο ετών είστε τώρα? Θα σου πω ποιος είμαι. Είμαι ο Ακροπολίτης που σε πήρα και σήμερα. Είσαι 62. Άμορα. Έλα, σε θυμήθηκα. Λοιπόν, και πηγαίναμε με την Ιουλία. Είχε μείνει η Ιουλία τέλος πάντων. Και πήγαινε Περαία, Μπαξιά για τριάδα πήγαινε κατά κύριο λόγο. Ποια ήταν η Ιουλία? Το τελευταίο μοτοράκι που είχε. Α, Ιουλία το λέγανε. Ναι. Καμιά φορά παίρναμε και το αυτοκίνητο και από την Καρόλου Ντίλα. Αν τα πρόλαβες, δεν ξέρω. Δεν τα πρόλαβα. Ναι. Που λες και ήμασταν ένα... Η μόνη Ιουλία που πρόλαβα ήταν μια υπάλληλο του Μοσχούντη που είχαμε μια συνεργασία με τον Θανάση, τον φίλο μου. Αυτή την Ιουλία. Άλλη Ιουλία δεν θυμάμαι. Έλα. Ναι. Τέλος πάντων, ένα μεσημέρι ήμασταν εκεί στο πίκπα, εκεί στη Ρέμβη, το κέντρο που γινόταν τα beach party. Πηγαίνατε στη Ρέμβη τότε, ναι, σαν νέος τότε, ναι. Ο Ολύμπιας, Βόρειο και αυτά. Οι Ολύμπιας τότε ξεκίναγαν από εδώ, έτσι, μάλιστα. Και ήρθε ο Άρης να φάει. Ο Άρης, ναι. Η Ρέμβη ήταν ταβέρνα, ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που είχε και εδώ στην Κρίνη, ξέρεις τι. Καλό μαγαζί. Και ο Άρης είχε προπονητή κάποιον Στάνκοβιτς. Μπράγκο Στάνκοβιτς, μάλιστα. Μπράβο, τον θυμάσαι. Δεν τον θυμάμαι, τον έχω διαβάσει. Ναι, καλός προπονητής. Δεν τον πρόλαβα. Και θέλω να σου πω ότι εκείνη τη χρονιά ο Άρης έκανε προετοιμασία στην Αγία Τριάδα. Ναι. Δεν θυμάμαι όμως τι είχε τερματίσει. Πάω και είχε πάρει το κύπελλο. Το 72-73 εννοείς? Ή το, ναι, το 71-72. 71-72. Ο Πάοκ πήρε το κύπελο με το ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη που ακυρώθηκε με τον Παναθηναϊκό, ναι, τα δύο γκολ του Κούδα και ο Άρης πρέπει να τερμάτισε τέταρτος. Τέταρτος ήταν, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Μετά όμως που τον πήρε ο Στάνκοβιτς μου φαίνεται δεν έφτασε τόσο ψηλά. Ο Άρης? Ναι. Νομίζω ότι είχε κάνει μια ανανέωση τότε. Ναι. Είχε ξεκινήσει ανανέωση την οποία... Έχω την εντύπωση ότι την τελείωσε ο Παναγούλιας. Ναι, έχεις, ναι, δίκιο. Κάτι, ναι, τέτοιο θυμάμαι. Μάλλον μετά κάτι το... τέτοιο έχω διαβάσει. Δεν το έχω ζήσει. Μετά το Στάνκοβιτς ήρθε ο Παναγούλιας. Ναι. Καλά, ναι. Έφαγε Αλεξιάδη, έφαγε την παλιά Φρουρά και... Έλα τον Αλεξιάδη, δεν το φέρθηκε καλά ο Άρης. Τώρα πήγε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε ο Αλεξιάδης. Δεν έπαιξε ο Αλεξιάδης στον ΠΑΟΚ. Στην Καστοριά έπαιξε και στον Πανετολικό. Πήγε, υπέγραψε. Τα βρήκε με τον Πατελάκη, από ό,τι έμαθα από άνθρωπο τέλος πάντων που ήταν... Οι σημαίες του Άρη, ο Χριστίδης και ο Αλεξιάδης... Από το Γιάνκο, άκουσε να δεις, εγώ στην Ακρόπολη... Ο Γιάνκος ήταν εκεί, ναι, ναι. Και πάνω, γείτονάς μου. Με τον Τομπιάνκη ο Γιάνκος, ναι. Α, μπράβο. Έτσι. Ήθελε να έρθει εκεί, τα βρήκα να φάει και στο τέλος τι έγινε, δεν ξέρω. Θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Έτσι μιλάμε να λέμε και μερικά ιστορικά πράγματα. Αν τα θυμόμαστε, ναι, βέβαια. Γιατί... Σε είχα πει ότι είχα πάει σε ένα μάτς Άρης σε Γάλλιο. Άρης σε Γάλλιο, ναι. Εδώ. Στο σπίτι μας απέναντι ακριβώς. Στο σπίτι μας, πρόσεξε. Στα σκαλάκια εκεί που λέγανε το φούρνο. Με τα κουλούρια δίπλα στο στενό. Έμεναν οι αδερφοί Σαρίδη. Ναι.
Το όνομα Σαρίδη σε λέει τίποτα. Κοντή ήταν αυτή, κοντή. Πεχταράδες ήταν και οι δύο. Ένας ασχολήθηκε αλλά έκανε DNA εμπόρου και οι δύο. Ο Σαρίδης, ο κοντός, ξέρω. Ναι. Ναι, βέβαια. Ο ένας 18 χρονών έπαιζε στον Άρη, Πεχταράς μεγάλος, εξαριστερά. Με τον πατέρα σου έπαιξε αυτός. Ναι, δεν παίξα βασική, γιατί ήταν και στην... Δεν ήθελε να παίζει, αυτό 18 χρονών είχε έκθεση επίπλο. Ναι, ξέρω, ναι, είχαν. Και αδερφός 17 χρονών έκανε επιχείρηση. Πολλοί έτσι τέτοιοι δεν παίξαν τότε. Και τώρα είναι μεγάλος και τρανός, κατάλαβες ποιος Σαρίδης. Ξέρω, ρε. Στη Ζημεσκία έχει τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά που έχει, βρε, το ξέρω, το Σαρίδη δεν ξέρω. Ακροπολίτες ήταν γείτονες. Να τα. Σου λύνω την απορία που μου είχες πει 9 χρονών που σε είπα, ήμουν αστεία. Το Σαρίδη ερχόταν και τον έπαιρνε ένα αυτοκίνητο με εντολή του Άρη. Και ο Σαρίδης ήταν συμμαθητής με τον μεγάλο μου τον αδερφό. Τότε πλήρωνε ο Άρης, επί Χούντας είχε λεφτά. Ναι. Άκουσα να δεις. Ναι. Δεν τα έτρωγε από τους παίκτες, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν κάτι πρόεδροι τότε που εκτιμούσαν τους παίκτες. Μπορεί να μην τους πληρώνανε. Τους πληρώνανε, μια χαρά. Εντάξει, ήταν λίγο τσιγκουναράδες, αλλά πληρώνανε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Γι' αυτό πήγα και είδα πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί ο αδερφός μου μεγάλος ήταν συμμαθητής με τον Σαρίδη. Και εν πάση περιπτώσει, ο Φυρός μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλο, τεσάρι, ο καλύτερος για το κάψι ήταν. Του έλειπε όπως... λίγο μπόι. Ναι. 4-5 πόντι το λείπαν το Φυρό. Και να σκεφτείς ότι στην Εθνική ο εκείνος ο περίεργος ο τύπος τον είχε αναπληρωματικό μια ζωή. Ποιος ήταν ο περίεργος ο τύπος? Ο Λάκης ήταν. Άστο Λάκη, 20 χρόνια πεθαμένος. Έφυγες, τα λέμε. Ο Λάκης. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Βέβαια. Ναι, ναι. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Ο Δον Ζουάν. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, Βιλέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Έπεσες, καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Έμεινε κανένας. Έλα, Βιλέ. Πάρουμε έναν ακόμα. Έλα. Τελευταίος. Δύο. Έλα, πρώτο τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γιάννης ο Μότσης είμαι. Ναι, αλλά να σε ακούω καλύτερα γιατί είναι άθλια η γραμμή σου. Πάνε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο. Hands free έχεις. Τώρα. Hands. Όχι, από τα παλιά. Από τα παλιά και με το ένα αυτή. Από τα παλιά επί Χούντας που ήταν με το δάχτυλο. Τα κουμπάκια, ναι. Ο, αν είσαι κρεοπόλης δεν μπορούσες να βάλεις το δάχτυλο μέσα και έβαζες να πούμε το μισό, το μικρό το δάχτυλο που έβγαζες στο κάκαδο με τον ήχη, ε. Τι ωραία χρόνια ρε φίλε. Πω. Βασίλη. Για λέγε να σε ακούσω. Λοιπόν, ναι. Βασικά είμαι Αριανός. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ στο Γεύρο Ράδιο. Ναι. Που μου αφήνει να πω καλημέρα. Βεβαίως. Και λυπάμαι που δεν προλαβαίνω να πω καληνύχτα. Πού να πεις καληνύχτα? Ονοείται. Ναι. Καλά, εσύ πήρες στο Γέλο Ράδιο, μια καλημέρα να μας πεις. Σε εσάς πήρα. Ε, ναι. Εκεί δεν προλαβαίνω να πω καληνύχτα. Ε, πες τους από εδώ, μπορεί να σε ακούνε. Ε, αυτό, ναι. Ναι, γλυκό μου αγόρι, δεν το πεις. Ναι. Τους κάνω κάποιες ερωτήσεις και με παίρνουν μονόδερμα. Οπότε εγώ γιατί να παίρνω? Να σε κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλω. Όταν τους παίρνεις τηλέφωνο στο Yellow Radio, σου λένε να αφήσεις το όνομά σου, το επίθετό σου και να σε πάρουν αυτοί πίσω? Όχι, δεν έχει τέτοια. Α, υπάρχει ελευθερία τώρα. Έπεσε ο ζυγός. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ούτε καν αναγνώριση. Πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό γιατί παλιά, άμα έπαιρνε τηλέφωνο και έπρεπε να μιλήσει, σε ρωτούσαν ποιο είσαι, από πού παίρνει. Δώσε τα στοιχεία σου, δώσε τα στοιχεία σου. Το ξέρω αυτό, δώσε τα στοιχεία σου. Έτσι λέγανε. Τώρα δεν είναι, εντάξει, ωραία. Ωραίος. Ναι, ωραίος. Δεν κρύβομαι. Όχι, εντάξει, ναι. Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή αυτό. Ωραίος. Απλά θέλω να κάνω 5-6 ερωτήσεις. Και δεν μπορώ να ολοκληρώσω ούτε τη μία. Σε κλείνουν δηλαδή. Βεβαίω. Εκάντε εδώ. Έχουν μαζευτεί. Ποια από όλες. Ποια από όλες. Πες την τρίτη από την από τις 6. Την τρίτη. Την τρίτη. Την τρίτη. Την τρίτη. Ο
Θα σου πω έτσι μια-δυο και να κλείσω. Πες μου δυο, τις άλλες μου τι λες αύριο το βράδυ. Για πάμε. Συγγνώμη για τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Αν γνωρίζεις ο Άρης είναι στάνταρ ότι θα ανέβει. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι. Ίσως, όχι, το άλλο είναι, να, όχι απαιτώ, απαιτώ. Ναι. Ίσως χρόνο στον καθένα. Ίσως χρόνο πού. Σε έναν ακροατή. Να δίνει τον ίσο χρόνο με τον άλλο. Ωραία, ναι. Ναι. Όποια ερώτηση είναι δύσκολη. Δεν την αναγνωρίζουν. Ακριβώς. Ξεκίνησε, ας πούμε, και το ρίσο. Λέω, πάει το ρίσο. Τέλος το ρίσο. Ναι. Τι είπαν αυτοί. Λέω, να πάω στη δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Δεν προλαβαίνω να κάνω τη δεύτερη ερώτηση. Με ξαναπάνε στο ρίσο. Δεν ξέρω. Τι να κάνουμε, υπομονή. Η επικοινωνία θέλει να τη δουλέψεις. Πώς θα γίνει, είναι δύσκολο πράγμα. Το γονάει, μήπως. Ορίστε. Η αλήθεια γονάει. Για δεινές. Εντάξει, πονάει, πονάει. Τι να κάνουμε, πονάει, πονάει. Εσύ για να μην πονάει. Λέει γιατί να αποδεχουστάρει. Άμα σε κόβουν εδώ, παίρνει άλλο. Άμα σε κόβουν εδώ, παίρνω. Κάποιο θα σε ακούσει. Κάποιο θα σε ακούσει, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Το μεσημέρι μην πάρεις, μόνο μπορείς να σε κόψει ο κόκκινος. Το βράδυ εδώ δεν σε κόβει. Ναι, ναι, εντάξει. Έγινε γλυκό αγόρι. Χαιρετίσματα. Ναι. Τα παλικάρια που παλαιότερα ρισκάραν τη ζωή της Σομαλία. Δηλαδή στο κάγκελο που ήταν και στο πούλμαν αυτό. Ναι. Ωραίος. Χαιρετίσματα στα παλικάρια που παλαιότερα κινδυνεύσαν τη ζωή τους στη Σομαλία. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ. άμα κλείσεις να στο Χαριλάο πας χρόνια. Σε ποια θύρα πας, στην 1 ή στην 3? Στη 2. Στη 2 πας. Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Τα λέμε γλυκό αγόρι, τα λέμε. Καλό βράδυ. Πάμε στο τελευταίο αγόρι. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε, τελευταίος, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έλα, αλλά τι έγινε. Μια χαρά, φίλε, εσύ. Τι έχουμε τώρα. Όλα με λιγάλα. Όλα με λιγάλα. Ναι. Κανα νέο από ΠΑΟΚ. Δεν τον είδες το... Μπα, δεν παρακολουθώ φιλικά. Κι εγώ δεν παρακολουθώ, ήταν το πρώτο που παρακολούθησα. Ο ΠΑΣ κόρεψε να την κάνει τη ζημιά, ε. Θα την έτρωγε παραλίγο. Είδα ένα 20 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, είδα τελευταίο 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, τρόμαξα. Και εγώ είδα το τελευταίο 20 λεπτό. Τρόμαξα. Δεν την είδα την παράταση πότε έβαλε τον γκολ. Ο Κούτρας το έβαλε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Νωρίς. Στο 98 στην παράταση. Α, πάλι καλά. Εντάξει. Το είχαν σίγουρο οι Γιαννιώτες ότι θα περάσουνε. Είδες η Ευρώπη τι είναι. Το μεταξύ, εγώ έχω ένα φίλο 69-70 χρονών, ο οποίος δούλεψε 30 χρόνια στην Νορβηγία. Και έβλεπε το μάτσε σε μια πόλη στην Νορβηγία και λέει: τους φάνηκε πολύ παράξενο τους Νορβηγούς που φάγαν 3 γκολ στα Γιάννα. Εγώ δεν τους ήξερα. Τους είδα 2-20 λεπτά και έπαθα ζημιά σήμερα. Εγώ τρόμαξα. Το πρώτο μάτσε δεν το είχα δει. Τρόμαξα, ούτε εγώ το είδα. Τρόμαξα που τους είδα. Δεν περίμενα να περάσει τόσο άνετα ο Πάς. Ο Πάς, ναι. Δεν το περίμενα. Και όταν είδα είναι 2-0 στο 70, λέω. Την έχει πατήσει. Και η μορφή του παιχνιδιού έτσι έλεγε. Δεν περίμενα. Εντάξει, τυχερός, ήταν καλά. Ήταν για μας καλά είναι, για Ελλάδα. Έτσι. Να βγαίνουμε πέρα. Τι άλλο, εκεί πέρα κανένα άλλο παράξενο, κανένα νέο. Παράξενα αύριο θα ακούσει πολλά, το μεσημέρι. Κάνε λίγο υπομονή. Με τον κόκκινο. Ναι, θα έχουμε πολλά παράξενα αύριο. Γλυκοί άνθρωποι. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Yeah. Καλός Γιάννης Χιλιτίδης. Αύριο θα έχει πολλή ανάλυση. Όποιος κατάλαβε σήμερα τι ήθελα να πω, στην αρχή, στη μέση, έχω πολλές λεπτομέρειες για κάθε παίκτη ξεχωριστά, ό,τι γουστάρετε ρωτάτε, δεν μπορώ να σας κατευθύνω εγώ στην μπάλα, ό,τι γουστάρετε ρωτάτε, εδώ είμαστε, να είστε καλά. Αύριο, δεν μπορώ να σας ακούσω το μεσημέρι. Φιλιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ κύριε. Καλό βράδυ κύριε. Καλό βράδυ κύριε. Καλό βράδυ κύριε. Καλό βράδυ κύριε.
Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό βράδυ, κύριε.